Γουστάρο, όταν ξεκινάει η Παπαδόπουλος πρωί Δευτέρα, ναι, με κράξιμο στον ηχολήπτη. Ναι, με drone off. Τι. Να μην ξεχαστούμε. Τώρα το έστειλε μαζί. Γεια σου, ρε Μαριλή. Ναι. Αφού είμαι εδώ, γιατί μου το έστειλε. Η κοπέλα που στέλνει δύο λέξεις μήνυμα. Αυτό off, αυτό off, αυτό off. Αυτό on, αυτό off. Κάτι με off. Μία λέξη με off. Αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα, ξαδέρφια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι. Κατά καλό καιρό που λένε. Κατά καλό καιρό. Είναι εννοείται ότι λείπουν μόνο τα κάρα με τα βόδια, yeah, στο κέντρο της πόλης. Πραγματικά, δηλαδή, τριτοκοσμικό traffic jam κανονικά. Λείπουν μόνο τα κάρα με τα βόδια, αν και για το δεύτερο λίγο αμφιβάλλω. Έτσι, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, είναι πολύ καλό. Α, είχες το κομμάτι, έχεις τα κομμάτια, Χρήστο, από χθες που τα έχεις ετοιμότητα. Έτσι, θα σου πω. Μην μπεις, θα τα πούμε. Λοιπόν, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, έχουμε δύο διαγωνισμούς. Έχουμε Opticon Express. Αυτός ο ένας είναι για το ξεκίνημα και ο άλλος είναι μετά με ένα πραγματικά πικάντικο, απίστευτο quiz Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Το οποίο συγκινεί εκατομμύρια κόσμο. Θα δεις τι θα γίνει, περίμενε. Δηλαδή είναι πραγματικά συγκινητικό. Περίμενε. Κοιτάξτε τα δικά σου τα ετήσια. Προσέξτε λιγάκι. Δίνουμε δύο διπλές προσκλησούλες για το live της Μαρίζας Ρίζου απόψε. Πολύ αγαπημένη. Το έχω διαπιστώσει το τελευταίο τρίμηνο πραγματικά και εδώ πέρα η Μαριλής λίγο με τσίτωσε πριν 5-6 μέρες. Η κοπέλα, λέω, τι ωραίο αυτό ρε εσύ. Μαρίζα Ρίζου μου λέει και μάθαινε τους στίχους απ' έξω. Θα μου το πει το κομμάτι μετά, να το ακούσουμε λίγο μετά το break. Λοιπόν, Μαρίζα Ρίζου απόψε στη Μονή Λαζαριστών, στα πλαίσια του φεστιβάλ που γίνεται εκεί και μάλλον είμαστε στη χαρούμενη, στην ευχάριστη θέση, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, γενικά να δίνουμε για τις περισσότερες εκδηλώσεις της Μονής Λαζαριστών. Δηλαδή αυτό ελπίζουμε τουλάχιστον και μάλλον προς τα εκεί θα πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα, Μαρίζα Ρίζου, δύο διπλές προσκλησούλες. Θα δίνουμε ή αύριο ή μεθαύριο για το live του Μιλτιάδη Πασχαλίδη, να είσαι σε ετοιμότητα. Ή αύριο ή μεθαύριο. Δύο διπλές, Μαρίζα Ρίζου, απόψε Μονή Λαζαριστών. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου στην πρώτη σωστή απάντηση που θα έρθει, στην πρώτη, δεν θα το πάμε να σουρδίσουμε, ποιος είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου της Φόρμουλα 1. Για να το πω σε εκλαϊκευμένα ελληνικά, της Φόρμουλας 1. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου θέλουμε. Δίπλα γράφεις live για την Μαρίζα Ρίζου. Για την απάντηση μπορείς στο ίδιο μήνυμα. Ποιος είναι. Το επώνυμό του μόνο μας φτάνει. Το επώνυμό του και το δικό σου ονοματεπώνυμο. Ένα ζευγαράκι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Χρήστος Κιώσης είναι και σήμερα μαζί μας, θα κάνει τα μαγικά του, θα αντέξει την κονσόλα του Λίμπρου της καρδιάς μου. Βάζει το κομμάτι, Χρήστο, με το χαλί μας. Θα έλεγα βελτιωμένη εκδοχή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Απίστευτες εικόνες. Οι εικόνες είναι απίστευτες. Πραγματικά φαντάζομαι τις έχετε δει οι περισσότεροι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλή επιτυχία στα παιδιά, Παναγιώτη. Δεν το πήραμε χαμπάρι. Παλαιλίνε, δίνουμε, ναι. Την Παρασκευή. Παρασκευή. Δεν εγώ το συνειδητοποίησα, του ψηλιάστηκα. Με το που τελειώσαμε κομπή. Ε, βάλε δεις, τα μαζικά χρόνια δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Πες τα τώρα, ναι, στα παιδιά να δεις τι χαρά έχουν. Βέβαια, ναι. Ναι. Παιδιά, καλή επιτυχία, ναι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Στην ουσία ήταν η έκθεση προχθές, την Παρασκευή. Αρρωγή και ευδοκίμηση. Φανταστικό θέμα, πανέμορφο θέμα. Θέλω... Angel, καλά είσαι αγόρι μου. Ωραία τα χορευτικά σου, μπράβο, σε παραδέχομαι. Φαντάζομαι ότι έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον το 50% βγήκε εκτός θέματος. Έχω την αίσθηση αυτή. Ήτανε το θέμα δημοκρατία και νέοι. Στουρνάρια τους. Άγγελε, ωραίο θέμα, ε! Δεν ακούει ο Άγγελος. Ωραίο θέμα, το άκουσες, πανελλαδικές. Το άκουσες. Σε Χρήστο, πες του λίγο το θέμα, ρε εσύ, στον Άγγελο τι λέω. Πες του λίγο για το θέμα, αν του αρέσει την έκθεση. Δεν σε ακούει το ηχολήπτης, φοβερό πράγμα. Δεν υπακούει μάλλον ο ηχολήπτης στις εντολές του παραγωγού. Α, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει, δεν ξέρει τι. Τι δεν ξέρει, λέω. Έκθεση. Λοιπόν, ωραία. Ναι, όχι σαν θέμα λέω, πώς του φάνηκε σαν θέμα μωρέ. Εντάξει, ωραία, πολύ ωραίο θέμα. Δημοκρατία και νέοι. Όχι να το πενευτώ, ήμουν. Παιδιά, η ερώτηση είναι απλή, έτσι. Ποιος είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου της Φόρμουλα 1. Η πρώτη σωστή απάντηση κατευθείαν πηγαίνει σήμερα μετά την μία και παίρνει ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ωρά από το Opticon Express. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου της Φόρμουλα 1. Μιλάμε ότι. Τώρα μην πω παραπάνω. Ετοιμάζει τηλεγράφημα ο Λουτσέσκου. Είμαι σίγουρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ετοιμάζει επιστολή, κείμενα, τα πάντα για να του στείλει. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήμουν σε μία φουρνιά. Αν νόμιζα να πει πήγε, ήμουν σε μία Φόρμουλα 1. Όχι, ρε. Α, λέω κι εγώ. Είχε βγει εκτός θέματος, αν θυμάμαι καλά, το 55%. Σόπα. Τη χρονιά που είχα δώσει εγώ. Αρρωγή και ευδοκίμηση. Την πρώτη. Πότε ήταν, το 86? Αυτό δεν ξέρω. 86 ήταν. Ναι. Πω. Αρρωγή και ευδοκίμηση. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Το θέμα. Κάπως έτσι. Παρακάτω το ανέλησε. Με ένα παράγραφο στο θέμα.
Το δικό μου ήταν απίστευτο θέμα. Αλήθεια, στη χρονιά μας. Ναι. Ήταν καταπληκτικό το θέμα. Και? Ποια μαθήματα τα οποία διδάσκεστε τώρα θεωρείτε ότι είναι περιτά. Όλα. Και από ποιο μάθημα, παύλα μαθήματα, θα θέλατε να εγκατασταθούν. Να αντικατασταθούν. Mm. Να εγκατασταθούν λίγο δύσκολο. Mm. Να εγκατασταθούν, ναι, μετά. Γίνεται σαν το σκουβό. Να αντικατασταθούν. Εσύ έγραψες χημεία, φυσική. Καταπληκτικό. Με πολύ αρέαμψη τίτλου. Mm. Έχω κάνει εισαγωγή, κορμό, σχέδιο, προσχέδιο, εσύ, τα πάντα. Εσύ. Ναι. Και μετά στα γρήγορα. Ναι. Το κάνω στα γρήγορα και μετά τα αναπτύσσω. Ναι. Τι έγραψες, 6. Όχι, το έχω πει. Για βρέστο. 19 και 6. 18,5. Πάλι. 18,5. Επιτέλους παντρεύτηκαν αυτοί. Έκθεση, εγώ έγραψα 17. Φαντάζομαι. Άντε, μαζάλισαν επιτέλους. Ποιος παντρεύτηκε. Επιτέλους. Μαζάλισαν. Ποιος παντρεύτηκε. Με το, ο Σταύρος και ο Τζόρτζογλου και. Ναι, τα λέγαμε. Την Παρασκευή τα λέγαμε. Ο Στράτος και η. Πώς λέγεται. Κορίτσι. Δώρα. Και η Δώρα. Θυμάμαι. Και η Δώρα επιτέλους. Στα Χανιά ο γάμος. Εκεί, ναι. Μας είχαν πρίξει για τον ηφικό που θα διαλέξει εδώ και 3 μήνες. Το είχα μάθει απ' έξω το θέμα. Βάρα, μπάρμπα. Έπεσαν μέσα παιδιά με το κεφάλι. Γράψανε μαθητές. Του 18 με 20. Δέσμες ήταν τότε. Μάθανε. Τότε τι θα σου πω ήταν. Όταν είχες δώσει. Την πρώτη φορά που δίνω παπ ήταν κλασικό πρακτικό. Α, την δηλαδή, πρώτη φορά. Δηλαδή. Κλασικό πρακτικό. Τι δηλαδή. Κλασικό πρακτικό. Δεν καταλαβαίνω. Αρχαία νέα ελληνικά. Α, μάλιστα. Ναι. Και από την άλλη μαθηματικά, φυσική. Ναι, ναι. 18. Διάλεγες όχθη. Τι με το ζόρισε πήγαινε. Ναι. Ο μαθητής δεν διαλέγει. Ναι. Τίποτε. Εσύ πήγαινες προς τέτοια. Εγώ κλασικό. Κλασικό. Και την πατάω στα λατινικά. Και πώς πέρασε, φίλε, διοίκηση, οικονομία, κάτι. Ναι, έλατε. Φοβερό πράγμα, Έλατε. Και μετά Το 3-7 τι είναι. Περίμενε, ξαναέδωσα μετά με άλλο σύστημα, ρε. Ξαναέδωσα με άλλο σύστημα. Δεύτερη χρονιά. Ναι, μετά. Σαν τούβλο, με το άλλο. Σαν τούβλο δεν πέρασε την πρώτη. Με δέσμες. Με δέσμες. Τι διάλεξε. Δεν μπήκα βιομηχανική. Α, μάτω, δεν μπήκα και δεν έκανα. Για μία με μονάδα. 18,5 έκθεση, φίλε, τώρα έλα, πες μας τα άλλα. Δεν μπήκα βιομηχανική για μία μονάδα. Και πες πέρασα. Μας τα άλλα, φίλε. Πες ότι στην αρχεία είχα 4. Και πέρασα. Πες μας ότι στην ιστορία ήμουνα στο 6. Δεν θυμόμουν χρονολογία, δεν θυμόμουν τίποτα. Κατάλαβες τι γίνεται. Μας ανεβάζει τον εαυτό σου μόνο με την έκθεση. Κατάλαβες τι γίνεται. Άρα τι δεσμίσουν, εσύ πήγες τι πρώτη δεσμή. Δεν θυμάμαι τότε, εσύ τρίτη νόμι τι ήμουνα, τρίτη νομίζω κάτι. Τέταρτη ήταν του λαού πάντως, εμείς ήμασταν τέταρτη δεσμή φίλε. Πήγαμε να δώσουμε πανελλήνιες φίλε για να πάρουμε άδεια από το στρατό. Τότε καλοκαίρι του 94 για να δούμε το Μουντιάλ και φάγαμε 6 μέρες τη μάπα. Πω φοβερό. Λοιπόν, Χρήστο, έχεις τα κομμάτια έτοιμα αφού πρώτα διαβάσουμε, κλείσει το χαλί μας λιγάκι, κλείσει το χαλί μας. Θέλω να υποκληθώ για πολλωστή φορά στην Μέτροσπορ, δεν υπάρχει. Ρίχνει φως. Δες τι έχει κάτω για την εθνική. Το κάτω... ρίχνει φως. Α, το ρίχνει φως για τον Μπύρο. Δεν υπάρχει. Θεός Γιάννης. Θεός Γιάννης Μπύρος. Θεός. Κάποιος ενδιαφέρθηκε, λέει. Κάποιος ενδιαφέρθηκε, επιχειρηματίες. Σημερινή. Το παρακολουθώ. Σημερινή. Σημερινόφιλο. Ναι. Σημερινή. Εντάξει, τι λοιπόν, σημαίνει εθνική φίλε, 2 μέρες μετά. Παιδιά, περιμένουμε εμείς έτσι. Ποιος είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου της Φόρμουλα 1. Είναι ολοφάνετο ότι δεν θέλετε γυαλιά, έτσι. Άντε, ροκανεί τον χρόνο με την κουζάρα μου, άντε. Έλα, πες μας τι. Λοιπόν, Όπα, περίμενα. Επιτέλους, SMS-ικό SMS-ικό ξεπαρθένιασμα από τον 228, το διαβάσουμε σε λίγο. Ποιος είναι ο Ρασβάν. Θα πω και την απάντηση παρολίγο. Ναι, ποιος είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου της Φόρμουλα 1. Σε υπερβελτιωμένη εκδοχή, πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου τον ζήλεψε. Mm. Ξεκάθαρα με αυτά που έκανε. Mm. Ξεκάθαρα. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά που έκανε. Πραγματικά δεν υπάρχουν. Έχει ένα γύρο μάνας. Πραγματικά δεν υπάρχουν. Πραγματικά. Ο οποίος νίκησε τον πατέρα του. Σε φιλικό, 4-1. Μανατζάριζε ο ένας το. Τραγικά. Είδες. Και του λέει: τι έγινε, πού είναι η ομάδα σου, βλέπεις την μπάλα παίζουμε. Και εκεί αίτητος είναι, φίλε. Δεν χάρη που δεν άφηκε. Μπράβο, το μπαμπά του, ναι. Ναι. Και του λέει ο μπαμπάς του: τι λέει, θες να μπω να παίξω εγώ. Τώρα, έλα μπαρμπά. Μιλάμε έλα μπαρμπά, σου δείξω τα χωράφια μου. Βαλκανικές ποζεριές. Λοιπόν, μέτρος προς σήμερα, άντε, κάτω αριστερά. Πίεση. Θέμα Εθνική Ελλάδος. Σωσίβιο, σε εισαγωγικά η λέξη, μήπως κάποιος βλάκας καταλάβει ότι μιλάμε για σωσίβιο κανονικά, η Αρμενία. Η Εθνική παλεύει με τα κύματα μετά τον Αβάκη του Σαββάτου και θέλει νίκη αύριο. Πιχάκι έντονο γαλάζιο μπλε με άσπρα γράμματα. Τα ιταλικά ΜΜΕ χρεώνουν την ήττα στον Άγγελο. Ενώ τα ελληνικά πού? Με εξαίρεση τη Μέτροσπορτ. Ρε παιδιά, φτάνει, επειδή είναι Μακεδόνας τεχνικός ο περήφανος, ο τραγικός. Κλίματα λέει, έκανε. Ο τραγικός! Έλα, μην τον Άγγελο έτσι. Μπράβο ρε Γιώργο Σελάκη! Μπράβο ρε Γιώργο Σελάκη! Κατεβατώ στην ευχή της Παναγιάς. Άγγελε, δεν έχει. Μπράβο, και με τεκμηρίωση. Άγγελε, καλός,
Άγιος, να είσαι γερός και ο αγώνας που κάνεις για τη μεταμοσχεύση και για τα δεν ξέρω τι. Αλλά αυτό δεν υπάρχει. Μου έκανες τον Κιέζα, ο οποίος κάνει δεν κάνει για τον Ηρακλή αυτόν. Ο άλλος Κιέζα ήταν καλός της Πάρμα. Κάνει δεν κάνει. Ο πατέρας του, ε. Ναι. Ναι. Θυμάσαι ονόματα τίποτα. Ενρίκο. Είσαι γατόνι, ρε φίλε. Ε? Είσαι, μπράβο, ρε φίλε. Ο μπαμπάς, ο μπαμπάς, ο Ενρίκο. Ναι. Αυτός ήταν Φεντερί. Πάρμα, Σαμπτόρια. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Δηλαδή, μπράβο ρε Πεκτούρο, τα γυαλιά δικά σου. Άντε ρε, 252. Τώρα το πω. Τα γυαλιά είναι δικά σου. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτά που έκανε μόνο που λες αυτός, δεν υπάρχουν. Αυτά που έκανε αυτός. Καλά, ο Λουτσέσκου δεν μπορούσε επειδή είναι ποδόσφαιρο. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν είδες. Όχι, καθόλου. Δεν υπάρχει. Θα ξαπλώσει. Βάλε και δες τώρα. Έχω δει 6 δευτερόλεπτα ζωή μου από αυτό το πράγμα. Βάλε και δες τώρα. Θα ξαπλώσει. Εντάξει. Εσύ θέλει την κατάλληλη στιγμή. Τελευταίου τρει γύρου σου ασλαμίζει. Α, έτσι κάνει. Δεν βλέπει την αρχή. Όχι, έχω δει και ολόκληρα. Παλιότερα. Τώρα δεν μπορεί. Δεν βάρκεσαι να δεν βλέπει αυτό και να τρέχω. Παλιά, εντάξει. Βγαίνει τώρα με τη Χαλκιδική και βλέπει. Ράλι το λατρεύω. Ράλι. Σε χώμα λατρεύω. Σε αυτό τώρα εντάξει, όχι. Αλλά εντάξει, οκ. Παλιά. Χώμα ήταν καλό, ποιο ήταν ο Ραϊκόνε, πώ το λέγανε. Ρα... Όχι. Πώς... Ο... Ήταν και. Πώς... Ναι, ο Ραϊκόνε. Το Ακρόπολε, Ραϊκόνε. Ο Κίμη, ναι, ναι. Καλά, πολύ ήταν καλή. Ναι. Και ο Τζίκερ ήταν καλό. Ναι. Μετά τα. Εννοείται. Ήταν καλύτερο από τον Παναθηναϊκό. Και ο Τζίκερ ήταν καλό. Mm. Τον υπερασπίζεται μόνο η Metro Sport. Δεν υπάρχει πουθενά ευθύνη Άγγελου. Χάλια εικόνα. Την έχω μαζί μου, νομίζω. Την έχω. Όχι, δεν την έχω. Όχι. Δεν την έχω μαζί μου. Δεν υπάρχει. Κόσμο πόσο είχε. Παιδιά, ζήτω η Μακεδονία 20.000. Τι λέει. Ζήτω η Μακεδονία. Μπράβο στην Αθήνα που έδωσε φροντερό παρόν. Δηλαδή, πραγματικά, ζήτω η Μακεδονία. Εντάξει. Καμία ευθύνη Άγγελου, τίποτα. Χάλια η εθνική, αυτά, ναι, αυτά, πρωτοσέλιδο, τίποτα. Ευθύνη Άγγελου, τίποτα. Έμαθα και ζέκα, τον έβαλε σε καλό, σε καλό. Τίποτα. Σε καλή θέση. Ποιον ζέκα. Α, τα όλα τα λεφτά, το πρωτοσέλιδο, νομίζω Sport Time. Άντε, Σκουάντρα Μουτζούρα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ευτυχώς δεν έπαιξε. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και σήμερα, μπράβο τη Metro Sport, τα ιταλικά ΜΜΕ. Ναι. Φαντάσου οι άνθρωποι, οι άλλοι. Φαντάσου γιατί... η Gazzetta dello Sport. Angelino. Out. Δηλαδή, ο συνήθως είμαι. Ειδικά ο θηναβευτής και τώρα σε εθνικές ομάδες δεν ασχολείται με τον άλλον. Ποιος ασχολείται, ρε, ειδικά με τον άλλον. Μπράβο στους Ιταλούς. Ναι. Μπράβο οι άνθρωποι. Ναι. Μπράβο στους ανθρώπους. Ναι, εννοείται. Αγγέλε, φύγε. Δεν πάει πια, άστο. Πήγε ρε κορόιδο, ήρθε στην εθνική της. Δεν πάει πια. Τώρα. Άστο, δεν πάει. Καλός, χρυσός, άγιος, δόξα τω Θεώ. Ειδικά εμένα και εμάς, και όταν είμαι μόνος, και εμάς με τον Παναγιώτη, μας έχει γεμίσει θέματα, άπειρα θέματα. Καλά, με τον Παναγιώτη, τότε να μην συμμετέχει βέβαια, για ευνόητους λόγους, λόγω του ΠΑΟΚ. Εννοείται, ας πούμε. Αλλά με ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, και που απαιτούσε να τα πάρει τα μάτσο ΠΑΟΚ, με ό,τι να είναι, με κάτι, κανένα σύστημα, τίποτα. Οκ. Okay. Ωραία, σε κάποια είχε μία περίοδο καλή. Εντάξει, ήταν μία περίοδο καλή. Κάτι, κάπω σου κάτσε κιόλα. 1-3, την Ατλέτικο δεν έκανε 4-3, ρε. Είχαμε, ναι. Okay. Ναι, δεν έχει ποιότητα η εθνική. Φυσικά και δεν έχει. Τίποτε. Αν και ο Δημήτρη ο Πέλκα μα είπε. Άλλο Πέλκα. Στη συνέντευξη. Με το μαλλί τον Κεσταπίτικο. Μα είπε ότι αυτή η εθνική πιστεύω έχει πολλή ποιότητα. Αν παίζω εγώ. Πού είναι ρε Πέλκα η ποιότητα. Μου βάλε τα. Ποιο εσύ. Τα φιντάνια μέσα. Ποιο εσύ. Με το μυαλό στο σφυρίο φορτούνη. Στο μάτι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Που κάνει ποζεριέ. Ή στο κύπελο. Που περνάει ο Λιβάγια δίπλα σου και σε χαιρετάει. Κάνει χειραψία. Μισώσει και παίξει παίκτη του Βόξ Εθνική. Καλά, πού να, τι να παίξει. Πού να παίξει. Δεν μα ενδιαφέρει. Πώ να παίξει. Τι να παίξει. Ποιοι να παίξουν. Ναι, σωστά. Ποιοι να παίξουν. Σωστά. Ναι. Δυόμιση καλού, έχει ξένοι. Ναι, 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 ναι. Ποιο να παίξει, ναι, ναι, ναι. Εθνική Ελλάδο. Το μόνο καλό την έβαλε Πέλκα. Το μόνο καλό. Παίζει ο Μπάρκα στέρμα. Το μόνο καλό. Ήταν καλό βέβαια. Έτσι ακούσα. Για 07 είναι. Για 07. Το μάτς το είδα όλο. Για 07 είναι. 20.000 κόσμο. Έχει γλιτώσει ο Μπάρκας. Πίστευτο. Έχει γλιτώσει ο Μπάρκας. Πέσαμε πολύ έξω. Ψιλοάντερο. Λοιπόν, επειδή καταφθάνει με νατάκια, έχουμε και άλλα θέματα για αποθυμική. Έχω εδώ πέρα. Θα δώσει την απάντηση στο κουίζα, βάλει τα εδώ πέρα βγαλμένα. Να χάνουμε χρόνο. Ο Νίκος ο Καραθανάσης. Δεν μας ξεπαρθενιάζει σε μεσικά. Απλά είναι η σωστή απάντηση. Καραθανάσης Νίκος Σεμπάστιαν Φέτελ ως άλλος Ρασβάν. Σε εισαγωγικά η φράση, άρα η δήλωση του Φέτελ. Νιώθω νικητής. Ρε φίλε, τι νιώθω νικητής. Χριστό, είδες τι έκανε πριν την απονομή. Τι έκανε. Είναι τα τρία αυτοκίνητα. Ποιος κέρδισε, ποιος κέρδισε. Τα τρία όχι. Τερματίζει πρώτος ο Φέτελ. Ναι. Αλλά έχει φάει ήδη ποινή 5 δευτερόλεπτα. Ναι.
γιατί βγήκε πάρα πολύ επικίνδυνα μέσα στο δρόμο του Χάμιλτον. Ναι. Θα τον κάρφωνε. Και παίρνει ποινή 5 δευτερόλεπτα. Οπότε βγαίνει νικητής ο δεύτερος Χάμιλτον. Ναι, μάλιστα. Έχουν διάλογο. Ο αεκτής Χάμιλτον, ναι, μάλιστα. Έχουν διάλογο ο περήφανος Βρετανός. Ναι, ναι, ναι. Τους κατουράει 7 στα 7. Ναι, ναι. Ο Πάουκ της Φόρμουλα 1. Καλά, καλά. Ναι. Ο Πάουκ της Φόρμουλα 1. Διάλογο, παιδιά, ακούστε το διάλογο. Μόλις έχει πέσει καρό σημαία. Ακούστε το διάλογο. Ο Φέτελ με τον Χάμιλτον. Ναι. Άντε. Ναι. It's unfair. It is unfair. Not that way. This is an unfair world. It's an unfair world. Δεν το ήθελα, δηλαδή θα με σκότωνες. You nearly killed me. Σιγά μωρέ τώρα, σου δίνει μία τώρα με τη ρόδα. Την είδα, την εικόνα, γιατί εγώ δεν το είχα δει αυτό. Ήταν όντως επικίνδυνο. Δεν το είχα δει. Βγαίνει, τι λέει το αετήσιο μάτι, ναι, το φορμουλίσιο. Βγαίνει πάνω του. Λέει ο Φέτελ, μα δεν είδες ότι πήγα πάνω στον τοίχο δεξιά, δεν είχα πού. Πού στο διάολο να πήγαινα. Παιδιά, ακούστε τους διαλόγους. Καρφωνόταν. Είναι απίστευτη. Να καρφείς τον τοίχο. Και του λέει ο Χάμιλτον, απλά, όταν βγαίνεις, πρέπει να βγαίνεις με 1000% ασφάλεια. Παίζουμε τις ζωές μας. Φανταστικό. Το θέμα, φτάνουνε. Λούγκρα. Τα κλωτσάει όλα. Πρόσεχε, λες. Σου λέει, Παναγιώτη, θα είμαι τέτοιο. Φετελάρα, ρασβάνα, ρε. Πρόσεχε, λες. Σε έκανε ο άλλος τώρα, δες εδώ. Με ασφάλεια και το ένα και το άλλο. Γεια σου, 833. Νιώθουμε νικητές, καλά το είπε από 2.53. Γεια σου, 833. Μπράβο. Άρα κάνω καλά τη δουλειά μου. Κάνω καλά τη δουλειά μου. Αφού ανασταίνω τέτοια Δευτέρα, κάνω καλά τη δουλειά μου. Να σε καλά. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Μπράβο, αυτό ήθελα. Το μήνυμά σου θα το βγάλω, θα μου το εκτυπώσει τώρα η Μαριλής, θα το βάλω, θα κάνω μπλουζάκι. Με ημερομηνία από κάτω τη Δευτέρα έχουμε. Μπράβο. Φεύγει, δεν βγάζει το κράνος, περπατάει, πρέπει να βρίζει Χριστούς, Αγίους, κλωτσάει πόρτες, μπαίνει μέσα και έρχεται η στιγμή της απονομής. Κανονικά. Είναι τα οχήματα. Και μπροστά οι μεγάλες πινακίδες. 1, 2, 3. Φτάνει ο Φέτελ. Παίρνει το 1, το βγάζει, βάζει μπροστά το 2 και βάζει το 1 μπροστά στη Mercedes. Από γύρω χαμός, αποθέωση. Ωραία, τον κομίνη. Δεν υπάρχει. Ποιος παιδιά. Ποιο ήταν ο κομίνη με το σημειάκι εκεί. Παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι μια επιτροπή κριτών. Α, λαμόγια δηλαδή. Επιτροπή. Τι γίνεται. Τύπο ζεριά, περίμενε. Τύπο ζεριά κάνει ο Χάμιλτον. Το έχει πάει με τον τερματισμό. Παίρνει σαμπάνια. Όχι. Το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο με τον τερματισμό. Εγώ θα παίρνω σαμπάνια. Το πάει μπροστά στο κτίριο που είναι οι κριτές. Και σου λέει. Σαν αποθέωση, ξέρεις. Μπράβο που κάνετε στο. Μπράβο, ρε Γκλεζάρα. Μπράβο που σας φάξα 19 ετών. Μπράβο, ρε Πεκτούρα Λιούις. Για το τέτοιο, ότι βγήκε θα έκανες ρεκόρ αδιανόητο. Τέταρτη καταδρομή. Τότε. Η εθνική στο τέτοιο στην Πορτογαλία. Ο μικρότερος. Μούχτη. Μια χαρά είναι η Αγγλιάρα. Μια χαρά είναι η Αγγλιάρα. Μούχτη. Μια χαρά είναι η Αγγλιάρα. Και τον Μπίκφορντ βάζει να βάλει πέναλτι. Είδα Πορτογαλία. Πεναλτάρα ήρωας. Μπράβο, Τζόρνταν. Ο Χιγκίτα του Μέρσεσάιντ. Μπράβο. Θα τα πούμε. Μην πηδάμε τώρα στο άλλο. 6 στα 6 η Αγγλία είναι ρεκόρ. Έγραψε ιστορία. Στα πέναλτι, παιδιά. 6 στα 6. Ναι. Με πέναλτι Πίκφορντ που το ζηλεύουν όλα τα 9. Το πρώτο, Μαγκουάιρ. Το πιο ωραίο πέναλτι. Όλα, στα πόλα, τα χόλα. Είδα μόνο από αυτό, είδα μόνο παράταση και πέναλτι. Δεν είδα το μάτι. Το λέω τώρα, μου βάλε εδώ. Νέα πρωταθλήτρια Ευρώπη ή Πορτογαλία, έτσι. Δηλαδή, τρομερό πράγμα. Καλά, τα πούμε μετά. Ναι. Πιο τραγικό ο ένα από τον άλλον. Άστο. Και το Αγγλία-Ολλανδία είναι μαγική εικόνα, έτσι. Με χιλιοκουρασμένου Άγγλου. Θα τα πούμε το καλοκαίρι το επόμενο, παιδιά. Λοιπόν, είμαι σίγουρο ότι ο Λουτσέσκου ετοιμάζει τώρα επιστολή στον Φέτελ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σα φτιάξει αυτό. Δηλαδή, αν δεν βγάλει και επίσημη ανακοίνωση η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τη στείλει στον Σεμπάστιαν Φέτελ, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Στείλτε τώρα. Κανονικά ο Φέτελ έπρεπε να απευθυνθεί. Να τον ψάξει, να τον βρει. Ετοιμάζει ο περήφανος Βαλκάνιος coach τηλεγράφημα κατανόησης. Αλλά μπείτε και δείτε τις εικόνες. Mentality for me. Όσοι δεν τις είδατε, δείτε τις εικόνες. Δείτε τι γίνεται. Προς τη μήνυμα του Λιούις Χάμιλτον, τον ανεβάζει πάνω στο βάθρο. Ναι. Μαζί του. Μάλιστα. Για λίγο. Στο νούμερο 1. Ο Καλούλης. Εκεί στις σαμπάνιες. Ψεύτικος. Πα. Εντάξει, παιδιά, έχει πάρα πολύ ψωμί. Οπότε Νίκο, πού ήταν το ράλι? Στο Μόντρεαλ. Δεν είναι ράλι, ρε εσύ. Φόρμουλα. Φόρμουλα 1. Στο Μόντρεαλ του Καναδά. Νίκος Καραθανάσης, σε λίγο η Μαριλής. Την καλημερίζουμε, την καλυβδομαδίζουμε. Περιμένουμε να μας πει και τις εμπειρίες της από το μέρος στο οποίο πήγε. Τα γυαλιά είναι δικά σου. Μπορείς να πας μετά την μία. Νίκο, σε ένα από τα 3 Opticon Express εδώ πέρα στην πόλη μας. Ωραία. Εσαι μεσικό ξεπαρθένιασμα, Μάριε, πώς κρίνεις τον ηθοποιό.
τον ηθοποιό που χώρισε την Σάικ για τα μάτια της Γκάγκα. Lady. Εγώ το βλέπω σαν βουτιά χωρίς αλεξίπτωτο. Χα, 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 καλημέρα. Λοιπόν, τη συμπάθησα πολύ, Lady Gaga, δεν έχω ασχοληθεί σχεδόν καθόλου. Πραγματικά. Τη συμπάθησα από την ταινία. Πώς είναι η ταινία, ρε Σύριστο Κόρσα? Α, μάντι, φλωριά. Πώς? Το ένα αστέρι γεννιέται, ναι. Ναι. Η έκτη εκδοχή της ταινίας, ναι. Η πρώτη θα πρέπει να αναφέρεται σε μένα. Υπάρχει και η ελληνική, έτσι, την οποία λατρεύουμε, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, εννοείται. Εγώ λατρεύω, είμαι Κρις Κριστόφερσον. Με Μπάρμπαρα Στρέιζαν. Εγώ εκεί, με εκείνο μεγάλωσα. Α, τι άντρας. Εντάξει. Και μετά γίνεις Νίλς Χόλγκερσον. Τώρα ναι, το μήνυμά σου τα λέει όλα. Yeah. Λοιπόν, για να πάμε σε break. Άντε, βάλω και την κουζάρα μου. Άντε. Βάλ την κουζάρα. Άντε, βγάλε αλάρμ, βάλε νεκρά, κάτσε λίγο στην άκρη να βάλω την κουζάρα. Σαν σήμερα, 1987 Ευρωμπάσκετ, η Ελλάδα κερδίζει τα προημιτελικά την Ιταλία. Θέλουμε να μας πείτε ποιος ήταν, και είναι, παραμένει βέβαια, ο μηταράς της εθνικής Ιταλίας. Αυτό είναι ωραίο quiz. Mm. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ο μηταράς είχε τεράστια. Έχει. Ο άνθρωπος γερός ήταν εσύ. Το λέμε ως πρώην παίκτης. Χαρακτηριστικός. Έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία και σε ιταλική ομάδα κτλ. Ποιος ήταν ο Ιταλός καλαθοσφαιριστής που ψάχνουμε να βρούμε? FM γεννό, ονοματεπώνυμο, το επώνυμο του καλαθοσφαιριστή και απάντησε το 54-5-26. Δύο διπλές Μαρίζα Ρίζου. Και όπως θέλω τα γυρίζω. Καλημέρα, Σαρδάμ. Μαρίζα Ρίζου απόψε στη Μονή Λαζαριστών. Ονοματεπώνυμο, live, αποστολή στο 54526. Μπορείς και στο quiz να απαντήσεις με τα γυαλιά του Παναγιώτη και, στο... και συμμετοχή για τη Μαρίζα Ρίζου. Αχ, βρε το φουκαρά τον Ντούτσε, πάει να πάρει. Πού να ήξερε. Βγάζει ο φρούσος τι. Πού να ξέρει ο φουκαράς ο Ντούτσε. Πού να ξέρει, τον περιμένουν οι Έλληνες, τον καθαρίσουν εκεί. Ο Κουρμπέλης, ο Σιώβα στη μεσαία γραμμή. Wow. Πού να ξέρει, πού να τα ξέρει. Ο Ζέκα δεξί μπακ. Μπράβο, ρε Άγγελε. Μπράβο. Ένα μηνυματάκι από Γιώργο Ιταλό, το οποίο πραγματικά μας φτιάχνει. Είναι κλασικό, νομίζω. George Italian Classic. Γιώργο Ιταλό, χάρηκες εσύ, ε. Φόλα Ιταλία. Σε παραλία γυμνιστών. Γιώργος, χάρηκα. Μαρία, το κατάλαβα. 10 Ιούνιου 1987 Ελλάδα-Ιταλία προημιτελικός Ευρωμπάσκετ. Ποιος ήταν ο μηταράς της εθνικής Ιταλίας σε εκείνο το Ευρωμπάσκετ και όχι μόνο. Τεράστια μορφή του Ιταλικού μπάσκετ. FM κενό, ονοματεπώνυμο, την απάντηση του για τον καλαθοσφαιριστή. Αποστολή στο 54526 για να διεκδικήσεις γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Τρία καταστήματα. Δεν περιμένουμε την πρώτη απάντηση σωστή. Θα γίνει η κλήρωση 12 παρα 2. Ναι. 12 παρα 2 θα γίνει η κλήρωση. Μεγάλη μορφή που ήταν για χρόνια εθνική ομάδα τη Ιταλία. Συλλόγου μόνο Ιταλικού έπαιξε, θυμάστε. Μόνο Ιταλικού νομίζω. Μόνο Ιταλικού, ναι, ναι. Καλά, γενικά Ιταλοί. Και ναι. Με έναν ήταν. Πού να πάνε στην Αμερική. Λίγο δύσκολο, ειδικά τότε. Λοιπόν, και δύο διπλές προσκλησούλες Μαρίζα Ρίζου απόψε στη Μονή Λαζαριστών στα πλαίσια του φεστιβάλ τη Μονή που γίνεται κάθε καλοκαίρι και γενικά. Ο Λίμπερο και ειδικά η Τρόικα και το Κάντοπος η Βικτόρια το στήριζαν. FM και ανώνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις live και αν θες και την απάντηση με τον καλαδοσφαιριστή, το λέω που ψάχνουμε, αποστολή στο 54-5-26. Το χακί το τρέμουνε, το μπλε δεν τρέμουνε, από ό,τι είδα. Το χακί, άμα βάζαμε χακί είχαμε ελπίδες. Το μπλε δεν είναι. Βαθιά υπόκληση, καταρχάς, σχολιάζεται σήμερα, μην πάμε σε άλλα θέματα. Ό,τι είδατε το Σαββατοκύριακο, τι έγινε στον αθλητισμό, την δραματική απώλεια του Champions League του Πόλου τον Ολυμπιακό, στον γκολ από την πρασινοφορεμένη Φερεντσβάρος. Φανταστικό, απίστευτο το φινάλε, το είδαμε κι αυτό. Τα όσα γίνανε στο στάδιο Dragão του Οπόρτο και όσα γίνανε στο Αλφόνσο Ενρίκες του Γκυμαράες στα παιχνίδια Ελβετία-Αγγλία και Πορτογαλία-Ολλανδία, το οποίο έλξε 1-0. Με τον γκολ του Γκέντες. Πώς είναι αυτός ο μικρό εσύ, ο Τραχανάς. Του Γκονσάλο Γκέντες, τέλος πάντων. 60 πότε μπήκε. Το μάτς της Ελλάδας, κυρίως. Το γκολ Παναγιώτη μπαίνει, παλικάρι μου. Στο ναι, στο 60, ναι. Mm. Ακριβώς, ναι. Στο 60. Ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Το μισό γκολ είναι. Ο τύπος είναι. Πρέπει να είναι ο πιο βελτιωμένος ποδοσφαιριστής τον τελευταίο 1,5 χρόνο στον πλανήτη. Μπερνάρντο Σίλβα. Απίστευτος. Συνεχίζει κανονικά από εκεί που σταμάτησε τη σεζόν με τη City. Συνεχίζει κανονικά. Όλη η κίνησή του να πάει εκεί λίγο αριστερά και την κατάλληλη στιγμή που έχει τραβήξει απάνω του δύο αμυντικούς, ίσως και τρεις, μάλλον δυόμιση, να την κόψει παράλληλα πάνω στην κίνηση του Γκονσάλο Γκέντες, δηλαδή είναι πρόσκληση για γκολ.
Και είναι πάρα πολύ ωραίο το σουτ, γιατί είναι εκτός ισορροπίας, γυρίζει όλο το σώμα του. Μου θύμισε λίγο κάτι για γκολ του Φρανκ Λάμπαρντ. Βέβαια, τεράστια ευθύνη του Σίλεσεν, που την βρίσκει την μπάλα γεμάτα και το τρώει. Όσο δυνατό και να είναι, αυτό περιμένει να το βγάλει. Και φαίνεται η απογοήτευση στο πρόσωπο του Φίρχη Βαντάικ, του αρχηγού της Ολλανδίας, όταν δέχεται το τέρμα. Δηλαδή τον κοιτάει το Σίλεσεν σαν να λέει: μη μας κρεμάσει έτσι, τέλος πάντων. Αυτά. 509 το... κάνει άλλη προσπάθεια. Αυτός δεν είχε αγωνιστεί εκείνο το Ευρωμπάσκετ. Στέλνει κάποιον καλαθοσφαιριστή, ο οποίος είχε αυτός, αυτό το χαρακτηριστικό, αλλά δεν ήταν στο Ευρωμπάσκετ. Δεν έπαιζε. Δεν είναι καθόλου σε αυτό, έτσι. Καθόλου. 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 Μ' αρέσει που κάνει και πλάκα λίγο. Ναι. Νιώθει σίγουρο, καταλάβες. Ναι. Δεν το θέτω από το όνομα. Όχι. Λέει Ντίνο Αγγελίδη. Ο τάδι, ναι. Ήθελα να πω εισιτήρια για ρίζου. Μπαίνει κανονικά 15. Ορίστε. 15. Σαν σήμερα, μάλλον, 10 Μαΐου, ο Ντέμι ζήτησε να κυρωθεί γκολ στο 0-0 τελικό κυπέλλου. Ο εραστή λέει. 15. Ποια χρονιά, ξέρω. Μια χρονιά. Θυμάσαι με τον Απόλλων, ήταν ο τελικό. Που ήταν 0-0. Που αποκλείει εσά. Πρέπει, ναι, πρέπει να γίνει και χρονιά. Τελικό. Και πάει τελικό. Ναι. Βάζει γκολ. Με ΑΕΚ, ναι. Βάζει γκολ ο Ντέμι με πέναλτι και κάτι τέτοιο. Ο Ντέμι ζήτησε να κυρωθεί γκολ στο 0-0, στον τελικό του κυπέλου. Ναι. Λέει ο εραστή. Βαθιά υπόκληση. Ναι, δεν το θυμάσαι, το είχε κάνει, ναι. Εγώ θυμάμαι αν είχε κερδίσει πέναλτι και είπε όχι. Όχι, ξέχασα τώρα κάτι τέτοιο, ναι. Αν δεν θυμάσαι, θα θυμηθεί. Μεσημέρι ήταν κιόλα τελικό. Ακαπόλυν 7-1, πόσο είχε λεξιδεί. Το έχω δει. Ο οποίο Ντέμι. Φοβερό ότι στέλνει η ίδια απάντηση λάθος ένας δεύτερος. Ναι. Φοβερό ότι έχουν δίκιο και οι δύο. Όχι, δεν έχουν δίκιο. Να στέλνουν. Δεν έχουν δίκιο. Δεν έχουν δίκιο, ρε φίλε. Γιατί δεν έπαιζε και αυτό στο Ευρωμπάσκετ. Τι να κάνει. Ναι, σωστό. Εγώ λέω, σαν σήμερα κέρδισε η Ελλάδα την Ιταλία στο Ευρωμπάσκετ το 87, τότε έπεσε στην Εθνική Ιταλία ένα Ιταλό καλαθοσφαιριστή. Μεγάλη καριέρα, μηταρά. Δεν είναι αυτό που στέλνουν, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Και μύτη. Μύτη παντζάρι. Αυτό που ψάχνει ο Παλαιό Παναγιώτη. Ναι, Πινόκιο. Είναι ψιλομύτη παντζάρι. Μύτη παντζάρι. Αυτό που στείλατε και οι δύο είναι η μύτη των. Μποξέρ. Των Κεσάρων. Σαν Ρωμαίο Κέσαρ ήταν αυτό που στέλνετε και οι δύο. Και ο 974, ο οποίο Στέφανε στέλνει στο ονοματεπώνυμο κανονικά. Εντάξει, όχι, δεν αυτό. Και ο 509, προσπαθήστε πάλι. Αδικούμε, ναι, για τον 228. Για τον 228. Η Ειρήνα Σάικ εμένα δεν μου αρέσει. Άντε. Δεν λιποθυμάω. Τώρα, ανάμεσα σε Σάικ και Lady Gaga, ναι, όντως. Ποιος το ποιος είναι, θύμισέ μου, ποιον ήταν αυτή τώρα τελευταία. Δεν τα ξέρω. Η Ειρήνα Σάικ. Τα gossip. Με τον Bradley. Α. Η Ειρήνα Σάικ. Με μπράβο, ρε, άντε. Που πήγε με τη μαμά του μαζί, ρε! Ποιο? Που την περίμενε στα Όσκαρ με τη μαμά του μαζί, ναι, ο Bradley Cooper, άντε. Αυτό δεν παίζει με την Gaga όμως ταινία. Το κάναμε θέμα εδώ, ναι. Το κάναμε θέμα εδώ, ρε, εσύ αυτό. Στα Όσκαρ τότε, κάναμε και αυτό. Το ότι περίμενε ήταν η φωτογραφία κλασική. Αριστερά η μαμά του ή δεξιά. Και από την άλλη, με τέλο πάντων, η Ειρήνα Σάικ, ναι. Τώρα, άγνωστε ευουλέ του κυρίου, ρε φίλε, έχει κάτι λέει την Gaga. Δεν μ' άρεσε, ρε Μαρία. Που εγώ το είπα ότι η Lady Gaga, ναι, δεν με πείθηκα, ας με πείσει κάποιος ότι δεν είναι πόντια, ότι δεν είναι από το Κιλκής. Πιστεύω ότι είναι από το Κιλκής και δεν το έχει ψάξει. Άντε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Αλλά να σου πω όμως κάτι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Την προτιμώ από την Ειρήνα Σάικ. Δεν ξέρω, πιο πραγματικά, κάτι μου βγάζει η Lady Gaga πιο πολύ από την Ειρήνα Σάικ. Θες να πας εξίου πολύ. Η Ειρήνα Σάικ είναι όλα αυτά, τα έχω τέλεια, τα άψογα. Και βασικά δεν με τρελαίνει στο πρόσωπο. Αξιού πολύ με την Gaga. Δεν με τρελαίνει στο πρόσωπο η Ειρήνα Σάικ. Οπότε, οκ. Okay. Μουσικούλα, έτσι, αφιερωμένη στον Άγγελο τον Αναστασιάδη. Στον οποίον τα ιταλικά ΜΜΕ του χρεώνουν την ήττα. Αλίτες. Όχι τα ελληνικά. Αλιταριά. Όχι τα ελληνικά. Αλιτήριο. Έτσι, τα ιταλικά. Οι Ιταλοί που είναι γκασμάδες. Καλημέρα στην παρέα του Λίμπερο 104, τον Μέγα Τιτάνα, τον FM και όσοι Παπαδόπουλα, Μάριε, στείλτε δύο πίτσες, Κόλτερ, ναι, Χριστόφαρε, παλικάρι μου, δύσκολο αυτό, να στείλουμε δύο πίτσες. Κάτι άλλο μπορεί να στείλουμε δύο πίτσες, δύσκολο, να είσαι καλά, δεν σε ξεχνάμε και χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα την Παρασκευή και με ηθικό ακμεότατον λέμε τώρα. Λοιπόν, χίλια μπράβο στον Ντέμι Νικολαίδη για την πολύ καλή εισαγωγή στο. Του βγάλε βασικά ο Σπυρόπουλος ο Αλέξης ωραία πάσα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό στην εισαγωγή. Όταν ακόμη οι ομάδες είναι στον χώρο για να βγούνε. Καλημέρα, πες τι να μας πει μια καλημέρα στα ρουμάνικα. Χρήστο, να μας πει μια καλημέρα στα ρουμάνικα, κοπελίτσα. Λουτσέσκου θα πει. Πες να μας πει μια καλημέρα στα ρουμάνικα. Πες τη, φώναξε την. Πες να έρθει τα παιδιά, θα τη φέρουμε και για κομπή την κοπελίτσα. Δεν σχολιάζω, θα τη φέρουμε μια μέρα. Τώρα εμείς το καλοκαίρι.
Έλα μέχρι να τα πει. Μίστερ Γκολντ έχουμε. Σικία Μεσολογίου 2 μετά το γήπεδο του Βάου. Delivery 62-85-86. Από 1 το μεσημέρι μέχρι και 1 το πρωί. Σικία Νεάπολη, Αμπελόκη, Πολύκλη, Μετέωρα και Κέντρο. Μπορείτε να παραγγείλετε μία από τις μεγάλες προσφορές που ισχύουν στην πίτσα Μίστερ Γκολντ. Υποκλεινόμαστε και στον 739, τον Απόστολο, και στον 509. Ναι. Έτσι, που αναρωτιέται μήπως αυτός στην δεύτερη προσπάθειά του. Τα κατάφερες. Μην αναρωτιέσαι, είναι αυτός. Άρα μπαίνετε στην κλήρωση. Και ο Απόστολος. Και ο Κυριάκος, ο οποίος μπαίνει και για τη συναυλία, για το live. Α, μου πείτε σε λίγο το κομμάτι η Μαριλίζα, μου το είπε το κοπέλα και το ξέχασα. Τι πας έδωσε ο Αλέξης. Βγαίνουν οι ομάδες και λέει ο Αλέξης Πυρόπουλος, Ντέμι δεν είχε την τύχη να τους αντιμετωπίσει ποτέ. Λέει όχι, δεν τους αντιμετώπισα ποτέ. Γιατί όταν την πρώτη φορά που τους αντιμετωπίσαμε, όταν εσύ ήσουν ποδοσφαιριστής, όταν έπαιζες στον Αθηνικό Αλεξανδρούπολης και την τελευταία φορά που τους αντιμετωπίσαμε, ενώ ακόμη εσύ έπαιζες, λέει ο Ντέμις Νικολαίδης, έπαιζα στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και δεν με καλούσε τότε στην Εθνική Ομάδα. Και φυσικά μιλάμε για μία... Ξαναπαίξαμε την Ιταλία, επίσημο παιχνίδι εκεί μέσα το 90, τέλη του 90. Κάτι έχουμε. Έχουμε παίξει. Μετά αργότερα έχουμε παίξει. Ναι. Ναι. Μιλάμε για μία αναρχοκομμουνιστική Ιταλία. Στα πρώτα 40 λεπτά η μπάλα από τα δεξιά κατέβηκε ή μία ή δύο φορές. Ή μία ή δύο φορές. Δηλαδή, πιο μεγάλη ντροπή για τον Φλορέντσι της Ρώμα δεν υπάρχει. Σαν να τον αγνοούσανε. Η μπάλα δεν πήγε δεξιά με τίποτα. Και ο Κιέζα προς τα κάτω. Ο Κιέζα, καλά, και ό,τι έχω δει από στιγμιότυπα Ιταλία, ό,τι κρύο, παγερά, διάφορο. Δεν ξέρω. Μόνο ο Άγγελος μπορούσε να τους κάνει αυτούς να φανούν ότι είναι κάτι. Δεν λέω τώρα για άλλους παίκτες που είναι παικταράδες. Δεν λέω για Κελίνη, τελείω το respect. Δεν λέω για τον Γκάγκουρα, τον Ινσίνια. Τον οποίο έκανε μεγάλο λάθος, δεν τον είχα σε εκτίμηση, τον Κελίνη, παλιά. Αλλά βελτιώθηκε τρομερά. Ναι, όχι μόνο. Και είναι. Ειδικά τελευταία πενταετία είναι. Ειδικά τελευταία πενταετία. Οπότε το 90% από τα αριστερά. Μιλάμε για αναρχοκομμουνισμό στην Εθνική Ομάδα της Ιταλίας. Και λογικό. Αντιλάτσιο. Με Έμερσον από εκεί. Άλλη παικτούρα. Άλλη παικτούρα. Που βασικά είναι Βραζιλιάνος. Απλά από τη μαμά του βρήκε ευκαιρία και έγινε Ιταλός. Τον οποίο τον έχουμε απολαύσει. Εννοείται με την Τζέλσι όλη τη χρονιά. Το θυμάστε, θα φαντάζομαι, με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να ανέβει και 80 φορές από εκεί πέρα. Στο χαβαλέ που κάναμε. Σαν να μην υπήρχε ΠΑΟΚ. Και φυσικά Μάρκο Βεράτη από εκεί, μέσα αριστερά. Πεκταράς, ναι, Βεράτη υποκλίνομαι. Και Ινσίνια, ναι, στον Γκάγκουρα, στον οποίο υποκλίνομαι. Τραγικός Κώστας Μανολάς. Μεγάλη ευθύνη και στα δύο γκολ, ειδικά στο δεύτερο. Θεωρώ ότι στο πρώτο. Θα έκανε καλύτερη άμυνα ακόμη και ο θείος του ο Στέλιος σήμερα, όχι στα νιάτα του, σήμερα στην ηλικία που είναι ο Στέλιος, ο Μανολάς. Από την Άξο. Θα έκανε καλύτερη άμυνα, ο οποίος δεν έκανε ποτέ προετοιμασία με την ΑΕΚ, γιατί. Πήγαινε για ψάρεμα στην Άξο. Όχι. Διακοπές. Όχι. Στην Άξο, ναι. Στην Άξο τι όμως έκανε. Τι έκανε, εγώ δεν θυμάμαι. Γιατί. Η δικαιολογία κάθε χρόνο. Στην Άξο. Ναι. Αλλά γιατί. Δεν θυμάμαι γιατί. Ανακαίνει στο σπίτι. Αλήθεια, λες. Το θυμάσαι. Έχω να κάνω το σπίτι, ναι, ρε. Εντός τελάχιστον. Ρεπορτάζ χρόνια καλοκαιρινά στην ΑΕΚ. Ο Στέλιος Μανολάς κάνει ανακαίνει στο σπίτι. Ναι, ρε. Εντάξει, μεγάλη μορφή. Τεράστιος, τεράστιος. Η απόκριση που κάνει με τον Ολυμπιακό στο 0-1 που παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Θυμούνται όλοι τον Καραγιοζόπουλο. Τον γκολ που βάζει ο Καραγιοζόπουλος. Χάνει ο Ολυμπιακός πράγμα, φίλε, εκείνο μαγική εικόνα το παιχνίδι. Εκείνο είναι πρωτάθλημα. Ακυρωμένο γκολ του Ολυμπιακού, τρία δοκάρια μέσα στην αιστεία τους βάλανε και φεύγουν την επίθεση και βάζει τον γκολ. Όσοι κλεμμένο από τη μοίρα από τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα εκείνο εκεί. Παίζει ο Ολυμπιακός μπαλάρα, έχει υλικό, παίζει μπαλάρα, το παίρνει ΑΕΚ. Το μάτς ειδικά αυτό που λέει ο Παναγιώτης δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το μάτς είναι για 5-0 και λίγη 0-1. Έτσι είναι η μπάλα. Όλοι θυμούνται τον γκολ. Γι' αυτό είναι το ρουφιάνικο το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το θυμόμαστε. Το πήρε φέτος double αυτός ο ΠΑΟΚ. Αυτό. Άντε ρε χαμένε, δεν παίρνεις να το συνειδητοποιήσεις. Ναι. Βάζεις Φέτελ και ιστορίες τώρα, μας έχεις κουράσει. Άντε πες μας. Θυμούνται όλοι τον γκολ του Καραγκιοζόπουλου. Mm. Όλα τα λεφτά είναι η απόκρουση που κάνει ο Στέλιος Μανολάς πάνω στη γραμμή με το κεφάλι σαν να την κάνει με τα χέρια. Την θεωρώ στις 5 κορυφαίες αποκρούσεις που έχω δει στη ζωή μου στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Άτε. Δεν υπάρχει. Την έχουμε δει και μαζί. Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν υπάρχει. Ο Δημήτρης Ολύνης μου τη θύμισε. Δεν υπάρχει. Πηγαίνει όχι με Ολύμπια ψυχραιμία, σαν να βγάζει τον σκύλο του Βόλτα Κυριακή πρωί στο πάρκο. Δεν υπάρχει. Τεράστιος Στέλιος Μανολάς. Μετά από 2-3 χρόνια έφτιανε τον Μπάκα. Και στο δεύτερο, ναι, στο τελικό. Με Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό, ναι.
Που ένα, μηδέν, μετά... ένα μηδέν. Ναι, ναι. Με το πέναλτι. Με το πέναλτι. Ναι. Και τον έχουν στημένη μετά από. Ποιο ήταν ο τελικό πολύ καλό, μεγάλο τελικό Παναθηναϊκό ΑΕΚ. 2-2-3-3 που είχε λήξει. Με Μπορέλη ο Παναθηναϊκό. Πήγαμε στα πέναλτι. Ναι. Κινούταν ματσάρα από του καλύτερου ναι. τελικού. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να μην φύγουμε Παναγιώτη, ναι, γιατί είναι επικαιρότητα σήμερα, είναι και Δευτέρα, μην τα καίμε τα θέματα. Έχω τα λέμε αυτά τα χαζά. Εδώ είμαι εγώ. Έχω κουιζάρε, σα βγάλω. Τα χαζά, τα flashback, δεν χρειάζεται. Ναι, καλά τα quiz, ναι. Κανα θέμα είναι το θέμα, τα quiz. Έλα, θα δούμε. Τα θέματα είναι. Το θέμα. Ρε Κώστα Μαντώνα, σου κάνω μια ερώτηση. Α, κάνε, για. Πάει μπάλα στον Ενσίνια. Είμαστε όλοι σε συναγερμό. Όλοι. Έχω πάει στην άκρη του καναπέ. Λέω βγάλ του άμυνα. Γιατί είμαστε 0-1. Σε τι εμπιστεύεσαι τόσο πολύ? Εγώ σε πάω. Σε υπερασπιζόμουν και στον Ολυμπιακό. Όταν κάποιοι εδώ πέρα σε θεωρούσαν αγκασμά και άχρηστο κτλ. Βέβαια, βελτιώθηκες πολύ στην Ιταλία. Αλλά δεν με πήγες στη Ρώμα. Μια χαρά σε πάω. Γιατί του δίνεις τόσο πολύ την έξω πλευρά? Πού στηρίζεσαι, ρε παλικάρι? Στερνή μου γνώση. Γιατί είσαι με τον Ινσίνιε? Πού στηρίζεσαι τόσο πολύ και μένεις σε απόσταση από αυτόν? Παραπάνω από αυτή που λέμε ασφαλείας, για να μην τη φας. Ωραία, το καταλαβαίνω, ναι, για να μην τη φας. Αλλά τόσο πολύ και γιατί του δίνεις την έξω πλευρά. Πάρε να έχεις. Για ποιο λόγο? Κακομύρ. Πέρα τον Άγγελο, έτσι. Και οι παίκτες τραγικοί. Έλα τώρα, έχουμε παίκτες, ρε Μάρια. Αλλά εδώ πέρα είναι ότι δεν φταίνει. Καλά, εδώ. Εντάξει, Παναγιώτη. Αυτούς που έχουμε. Ο Ζέκα είναι συγκινητικός. Εγώ στον Ζέκα το λέω και πάλι και προχθές ο Ζέκα, ως δεξί μπάκο άνθρωπος. Ξεπέρασε τον εαυτό του. Η εθνική είναι τραγική. Τώρα που είδε την ποιότητα ο Πέλκας, πολλή ποιότητα, δεν ξέρω που την είδε ο άνθρωπος. Έγινε αυτή τα νέα παιδιά με το παιδί που ο άλλος μας λέει. Και μετά. Τη χόρτασε την ποιότητα όλη τη χρονιά στην Τουμπάρα και νομίζω έχει και η εθνική. Δεν έχει. Τίποτα. Χάνουμε 0-3 και ποιες είναι οι πρώτες αλλαγές του Άγγελου. Oh. Παλιά έκανε αλλαγή στην αλλαγή. Ο Σιώπης και ο Μπακασέτας. Λέω ειδικά τώρα με Μπακασέτα έχει γυρίσει. Χρήστο, όταν μπήκε ο Μπακασέτας, δεν είπες τώρα το πήραμε. Όχι, Μαυρίας, εγώ λάθος. Ναι, ναι. Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη εγώ. Σιώπης Μαυρίας και μετά βάζει τον Μπακασέτα στο 77. Λέω εκεί το. Λέω γύρισε. Εκεί λέω θα πάρει την μπάλα ο Τάσος με τη γνωστή ικανότητά του στην τρίπλα, στις προσποιήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, κανονικά. Αχ, κατακαημένη Ρούμελη, τι σου να πάθεις. Παιδιά, χαιρόμαστε που βλέπουμε συμμετοχές για Μαρίζα Ρίζου. Εγώ η κοπέλα, ναι, δεν είχα πολύ ασχοληθεί μαζί της. Ωραία, πολύ ευχάριστη η pop. Πάρα πολύ ωραία η Μαρίζα. Δίνουμε δύο διπλές προσκλησούλες. Για απόψε, έτσι. Στη Μονή Λαζαριστών. Ναι, ρε λακαμάσλαμα. Ο Πάοκ είναι το πρόβλημα. Ακόμα και στην Εθνική. Καλημέρα, 833. Καλημερούδια, 833. Σκίστονα. Είσαι αδερφός. Ναι. Ενώ ο 316 λίγο νωρίτερα λέει. Τραχανά, αν μας πεις ποιοι είναι οι χάρτινοι της Φόρμουλα 1, θα σου πούμε ποιος είναι ο Ρασβάν. Καλημέρα, Γιάννης ΠΑΟΚ Ταρίφα. Μπράβο. Γιάννη ΠΑΟΚ Ταρίφα, καλημέρα, καλή δουλειά. Το είπαμε έτσι. Ο Σεμπαστιάν Φέτελ πιστεύει ότι η ΕΨΕ νίκησε. Και πήγε μάλιστα, λέει, it's not a fair world. Where the fucking hell should I be? Όταν βγήκε από την έξοδο πάνω στο... Θα τον σκότωνε τον άλλον. Από τον ταλκά του. Γιατί είναι πίσω ο δαίμονας. Είναι πίσω ο εφιάλτης. Σου λέει κάτσε να βγω γρήγορα. Τα πήρε όλα παραπάνω, θα το σκότωνε. Κολλήσανε πίσω απόσταση περίπου 5 χιλιοστά. Να έχει και λίγο τζέρτζελο, μωρέ. Η εικόνα είναι τρελή. Πιστεύει ότι έπρεπε χθες να κερδίσει. Άλλαξε και τις πινακίδες. Πήγε το 1 στο 2 και το 2 στο 1. Και πάει λέγοντας. Μπράβο στο παλικάρι, ρε, αυτό. Τι έκανε. Μπράβο στο παλικάρι αυτό. Κλείνει την πόρτα. Κυραλένη, να μου πεις μετά πώς το λένε. Μπράβο στο παλικάρι αυτό. Ναι. Μας χαιρέτησε από δίπλα. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο στο παλικάρι. Καλημέρα. Που δεν μας ξέρει καν. Ούτε το ξέρει. Αυτά, παιδιά, έχει πάρα πολύ ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί. Χθες η Φόρμουλα 1, το φινάλε της, γιατί όλα εκεί γίνονται. Όχι όλα. Πάρα πολλές φορές γίνονται πολύ πράγμα στο φινάλε. Εντάξει. Είναι όλα τα λεφτά. Και αξίζει να τα δείτε. Να αλλάζει πινακίδες στα οχήματα μπροστά. Πριν την απονομή ο Φέτελ. Να βάζει το 2 μπροστά στο 1 και το 1 μπροστά στο 2. Αν δεν στείλει. Συγχαρητήριο τηλεγράφημα. 1. Η ΠΑΕ ΠΑΟ και 2. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Κάτι συμβαίνει σε αυτή τη γη και δεν είναι καλό.
Έχετε 50 λεπτά για να διεκδικήσετε γυαλιά ηλίου ή οράσεως από το Opticon Express. Αρκεί να απαντήσετε στο κουιζάκι που έχουμε βάλει. Σαν σήμερα 1987, Ευρωμπάσκετ, η Ελλάδα κερδίζει την Ιταλία στα προημιτελικά. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο καλαθροσβεστής με τη μεγάλη μύτη στην εθνική Ιταλίας τότε σε εκείνο το Ευρωμπάσκετ. FM και ενώ, απάντηση. Μην αποστολή. Πηγαίνει το μυαλό σας ναι. Στον προφανή. Mm. Στον προφανή που τον ξέρουν και οι πέτρες. Απάντηση αποστολή στο 54526. Και άκου λίγο, κυριούλη, αν χάλασε η μπαταρία του Samsung ή έσπασε η οθόνη που το έχω εγώ κινητό και θέλει δίκη και για το πολύτιμο τάμπλετ σου, μπορεί να πα σε ένα από τα τρία καταστήματα τη Repair Store, όπω Βενιζέλο 11 στο κέντρο τη πόλη, τη Θεσσαλονίκη δηλαδή, Βασιλή Όλγα 140 και στην Τούμπα, Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη ή αλλιώ repairstore.gr. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού, γνωστό φορμουλάκια. Γνωστό φορμουλάκια. Δεν κοροϊδεύω. Το εννοώ. Ο οποίος είναι φόλα Φεράρι. Ο Γιώργος Ιταλός, βέβαια. Τζόρτζιο Ιταλιάνο. Φρατέλι Ιταλία. Μην μιλάς για τον χθεσινό αγώνα. Δίκαια διαμαρτύρεται ο Φέτελ. Τα ίδια και χειρότερα έχει κάνει ο Σοκολατάκιας πέρσι. Σοκολατάκιας. Το κυνηγάτε όλοι. Με Ιωνικό ήταν ο τελικός. Σας κατουράει όρθιος. Κανάτος εγώ. Δεν ήταν με τον Απόλλων. Με τον Ιωνικό. Ιωνικός Παναθηναϊκός. Ιωνικός ΑΕΚ. Ιωνικός ΑΕΚ. Με τον Ντέμι. Πότε πήγε. Α, στο 0-0, ναι. Με την ΑΕΚ. Ναι, ρε, ναι. Όχι, νόμιζα ότι ήταν με τον Απόλλων. Ναι. Λάθος, δικό. Ναι. Καλά, εντάξει, ρε παιδιά. Ανθρώπινο λάθος. Το προτιμώ το ανθρώπινο λάθος και το λάθος της μνήμης από το σωστό του Google. Το είπε αυτό, το έγραψε ένας δημοσιογράφος, να δεις ποιος. Αθηναίος, εννοείται. Βασικά, Βολιώτης. Μαγνήσιος, μάλλον. Πέρυσι, τα ίδια είχε και χειρότερα κάνει Σοκολατάκια και πέρσι και το 2016 και δεν δέχθηκε ποινή. Τέτοια εύνοια ούτε ο Ολυμπιακός. Ας πω εγώ, ούτε ο ΠΑΟΚ λέμε. Άντε χαμένε. Όλος ο αγγλικός τύπος χθες ήταν υπέρ του Φέτελ. Άσχετε. Καλημερίζω, λατρεμένο Γιώργο Ιταλό. Να είναι καλά η Φόρμουλα 1, ρε παιδιά, που έγινε έτσι, να μας γεμίσει καμιά Δευτέρα. Αχ, νιώθω περηφάνεια για τους ακροατές μας. Βάρε, σλαμά. Εννοείται. Στην αρχή είχα λίγο φυλάξει, αλλά. Εννοείται. Έχει έρθει μάλλον. Το μήνυμα της ημέρας από τον Παύλο, τον 000. Τι έχει στείλει ρεαλιταρά. Τι έχει στείλει ρεαλιταρά. Λέμε τους διαγωνισμούς και διαβάζουμε το μήνυμά σου. Έτσι. Οι διαγωνισμοί μας. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express. Μήνυμα Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Σας παρακαλώ πολύ, δώστε λίγη προσοχή. Εύκολο είναι. Είναι κρίμα να χάσει τα γυαλάκια. Δεν λέμε ο πρώτος, έχουν έρθει ήδη απαντήσεις. 12 παρα 2 θα γίνει κλήρωση. Σε παρακαλώ πολύ. Σαν σήμερα 1987 στο Ευρωμπάσκετ κερδίζουμε την Ιταλία 90-78. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος ήταν ο μηταράς μπασκετμπολίστας στην εθνική της Ιταλίας σε εκείνο το Ευρωμπάσκετ. Παντζαροειδής μύτη, έτσι. Ναι. Όχι Ρωμαίου Κέσσαρα, παντζαροειδής. Όχι αυτή που λέμε η μεσογειακή, η ανδρική. Η δικαιολογία για τους Ιταλούς που έχουν μεγάλη μύτη. Παντζαροειδής. Και δίνουμε και δύο διπλές προσκλησούλες για το live της Μαρίζας της Ρίζου, που από ό,τι διαπιστώνουμε έχει πολλούς φανς και πολλές και πολλούς φανς. Μπράβο, το χαιρόμαστε ιδιαίτερα αυτό. Στη Μολές Ρεστών απόψε. Στα πλαίσια του φεστιβάλ που διεξάγεται εκεί κάθε καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια. Δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό, το 10ο είναι αυτό, τι είναι, 9ο, 11ο, δεν θυμάμαι τι είναι. FM κενό, ονοματεπώνυμο, την απάντησή σου για τον Ιταλό καλαθοσφαιριστή, πρώην καλαθοσφαιριστή. Ή live ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. Το μήνυμα του 000 είναι το εξής. Μπήκε το ένα παλικαράκι προηγουμένως από μια αδερφή εταιρεία που έχουμε δίπλα. Είναι ο μόνος, δεν θυμάμαι να γίνει αυτό τελευταία 6 χρόνια, ο οποίος δεν μας ξέρει καθόλου τίποτα. Δεν μας γνωρίζει. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, αν με γνωρίζει εμένα από το τέτοιο, από τη Μαρμίτα, δεν ξέρω. Έχεις σαν είδωλα. Αλλά δεν είναι αυτό όμως, δεν μας ξέρει το παιδί. Μπαίνει και μας χαιρετάει. Και πραγματικά συγκινηθήκαμε. Και λέει ο 000. Μπράβο στο παλικάρι που σας χαιρέτησε, ενώ δεν σας ήξερε. Γιατί αν σας ήξερε, δεν θα σας χαιρετούσε. Παύλος, καλημέρα. Αν υπάρχει συνέχεια, στείλ την. Αντικαλημερίζουμε. Καλά Χριστούγεννα, καλή τύχη. Η Ουρανία μπαίνει για Μαρίζα Ρίζου και λέει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πολύ για την πιθανότητα μιας όμορφης βραδιάς. Ναι, είναι η Ουρανία στην κατηγορία των ακροατών και ακροατριών που στις συμμετοχές σε διαγωνισμούς δίνουν και έναν τόνο γλαφυρό και λογοτεχνικό. Να είσαι καλά, Ουρανία, καλή τύχη στην κλήρωση. Δεύτερη ώρα εκπομπής και όπως γνωρίζετε, δεύτερη ώρα οι γραμμούλες είναι ανοιχτές. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια, 6-9-45-287 και 3 οχτάρια για τους κινητούς και μηνυματάκι FM και ενώ το μηνυμά σας αποστολή στο 54-526. Καθαρίστε. Παναγιώτη, πιο αργά να ακουστεί αυτό. 23-10
Γιατί πολλοί μας ακούν για πρώτη φορά και δεν ξέρεις το πυροβολητό. 2-87-888-8. Επειδή μας κράζουν κάποιοι, λένε δεν λέμε και τα νούμερα. Τα λέμε τα νούμερα 100 φορές. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά οικολογικά απορριπαντικά. Τι μας το λέτε, παπ, πού να το βρούμε αυτόν. Α, στο λέω τώρα. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καλέστε τώρα στο 2310-762-164 και κλείστε ραντεβού, ραντεβουδάκι. Εντός 48 ώρων, ούτε δύο μέρες δηλαδή, θα έχουν παραλάβει το χαλί ή το παπλωμά σας από τον χώρο σας. Κάτι για χαρισμένα χρέη στον Ιβάν, λόγω σε κάποια τα λοιπά, που έγινε θέμα τελευταίες τρεις μέρες. Το αφήνουμε για αύριο. Να είναι εδώ πέρα ο Χρήστος που είναι ειδικός για να πέσει βομβαρδισμός. Ειδικός στην προπαγάνδα, μπράβο. Ναι. Για την ιστορία, χθες Λιούις Χάμιλτον πρώτος, Σεμπάστιαν Φέτελ δεύτερος, Χάμιλτον Μερσέντες, Φέτελ Φεράρι και τρίτος ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι κι αυτός, ο ομόσταυλος του Φέτελ. Μια βαθιά υπόκληση στον Θωμά τον Στότον για το μήνυμα το οποίο μου έστειλε χθες. Κάποια στιγμή. Το μάτς, εγώ δεν το βλέπω εκείνη την ώρα. Ποιο το μάτς. Εγώ είδα την παράταση και τα πέναλτι. Της Αγγλίας. Της Αγγλίας, έτσι. 0-0. Όλο 0-0 παράταση. Και πήγε στα πενάλτια όπου η Αγγλία θριάμβευσε με 5-6. Για την ιστορία, αν θέλετε, θα πούμε και τα πέναλτι και τη σειρά και το τι, πού πήγαινε η μπάλα και πού πήγαινε η goalkeeper. Τα έχουμε όλα σημειωμένα, εννοείται. Μου στέλνει μήνυμα και την ψηλιάστηκα βέβαια. Πότε. Έχει γίνει. Ο Θωμάς ο Στόντον. Την ώρα που βάζει τον γκολ η Αγγλία. Η Αγγλία είχε τρία δοκάρια, είχε δύο-τρεις κλασικές και το μάτς απλά έληξε 0-0. Η Ελβετία από ό,τι είχε πράγμα. Ποιο γκολ βάζει. Πετυχαίνει γκολ η Αγγλία. Α, το οποίο καιρό ακυρώνεται από το βαρ. Αυτό, ναι. Ακυρώνεται από το βαρ. Μου στέλνει, το οποίο το γκολ το είδα σύνολο 4 φορές, 5 μαζί τώρα το πρωί. Κατάλαβες τι έγινε. Αυτά δεν ακυρώνονται. Όπως και δεν ακυρώνονται τη Αγγλία με την Ολλανδία. Δεν ακυρώνεται το γκολ. Ποδοσφαιρικά. Τέτοιο γκολ, σε τέτοιους χρόνους, σκοτώνει το άθλημα. Γι' αυτό και τρομάζω για το ποια θα είναι η χρήση του ΒΑΡ στην πατρίδα μας. Και με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, περνάμε το πολιτικό μήνυμα. Μου στέλνει μήνυμα ο Θωμάς και μου λέει το εξής. Έλεος πια με αυτό το ΒΑΡ. Ας μην κατεβαίνει η Αγγλία στις διοργανώσεις. Brexit παντού. Θωμά, λατρεύω τους ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να λένε τόσα πολλά, τόσο ουσιαστικά, με τόσες λίγες λέξεις. Πραγματικά. Δηλαδή είναι αηδία αυτό. Δεν διαμαρτύρονται οι Ελβετοί. Ο Ελβετός που είναι πάνω στον Γουίλσον δεν διαμαρτύρεται. Δεν διαμαρτύρεται ο Ελβετός που είναι πάνω στον Γουίλσον. Και το παγώνει στο ΒΑΡ μία στιγμή... Σαν μια φωτογραφία. Σαν να δει. Αυτά με τρελαίνουν. Παναγιώτη, δες τι έγινε με το βίντεο, μια φωτογραφία. Δες, βλέπεις τι με κάνει ο άλλος. Μια φωτογραφία. Ναι, η φωτογραφία δεν ξέρει. Οκ. Δηλαδή, παραγωγή τώρα μια φωτογραφία. Να τον κάνω τον Παναγιώτη με μια γροθιά εδώ έτσι. Εδώ αυτό. Να μας τραβήξει ο Χρήστος και να πάει και να πει, παιδιά, δείτε ο Ασλαμάς τι έκανε τον Παναγιώτη. Να τη δείχνει. Και να πούνε όλοι, άμα τον βαράει τον Παναγιώτη. Ατάκ. Τώρα εδώ έξω. Ο συνονόματός μου ο Μάριος, τώρα εδώ έξω, μου έκανε ο άνθρωπος έτσι. Τώρα τι να πάω από τον Παναγιώτη, είδες τι με έκανε ο Μάριος, που με βάρεσε το είδες. Να, δες τη φωτογραφία. Στο εργοτέλης πάω στο κύπελο πάγωνες όμως την εικόνα Σλαμά, τότε ήθελες φωτογραφίες, κύριε. Ποιο, εκείνο σάιτ. Χαμένε μισοπόντο. Που για μένα εκεί είναι άλλο το ζουμί. Δεν είναι το γκολ το οποίο δεν είναι κανονικό του ΠΑΟΚ, είναι το άλλο. Είναι το... Και είναι εργοτέλης ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Σφάζει τον εργοτέλη, σε παρακαλώ πολύ. Άλλες ομάδες στην Ελλάδα αυτές είναι. Εντάξει. Εκεί είναι άλλο. Είναι που δεν τηρεί το πέστο, ρε, το πλεονέκτημα που φεύγουν τέσσερις στο εργοτέλη. Άλλο μάτς λες, ΠΑΟΚ Παναχαϊκή, δεν μπερδεύτηκες τώρα. Και στον εργοτέλη έγινε. Α, και στον εργοτέλη έγινε. Και στον εργοτέλη έγινε. Αυτό είχα βάλει εδώ πέρα την επόμενη μέρα. Φεύγει μπροστά ο ανθρωπάκος, το γυρίζει πίσω, λέει φάουλ. Που σε κλάνουν οι ρέφεροι, που του λε να πάρουν τηλέφωνο και δεν σε παίρνουν. Χτυπιέται όλο ο εργοτέλης. Του λέει τι κάνεις, ρε φίλε. Μα έφυγε ο παίκτης μπροστά. Λόλο μπόι. Έφυγε ο παίκτης μπροστά. Πλάκα μας κάνεις. Μπράβο, ρε Θωμά. Δεν πειράζει, θα πάρει η Αγγλία αλλού. Ειλικρινά, το μήνυμά σου το ζήλεψα. Πραγματικά. Πραγματικά. Και εν τέλει δεν μάθαμε τελικά αυτό που παίρνει το τρόπαιο αν πηγαίνει στο Euro. Πάλι τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μόνο τα λεφτά, τίποτα. 1500 πήρε η Πορτογαλία. Γύρω στα. Γύρω στα. Κάτσε. 5 πήρε κάποιο. 6 με 6,5 η Ολλανδία. Και Αγγλία και Ελβετία από 4,5 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά για την ΕΠΟ, τι θα ήταν. Κάτι τέτοιο. Πάντως αυτός που πήρε το 71 εκατοστά είναι το τρόπαιο. Αχ, το άκουσα αυτό. Ναι, το είπε ο Βόγλης. 71 εκατοστά.
ο οποίος προσπαθούσε να μας πει, λες και περιγράφει τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Μετά από τόσα χρόνια στην πάει. Εισαγωγή. Στην εισαγωγή. Ναι, εντάξει, ναι, okay. Ναι, αλλά έκανε καλή περιγραφή. Καλή. Ναι, ναι, ευτυχώς δεν άκουσα το Ελβετία-Αγγλία. Επαναλαμβάνω το μήνυμα του Θωμάτου Στόντον. Έλεος πια με αυτό το VAR. Ας μην κατεβαίνει η Αγγλία στις διοργανώσεις. Brexit παντού. Μεγάλο μήνυμα. Μεγάλο μήνυμα, πραγματικά. Πραγματικά. Για την ιστορία, 5-6 η Αγγλία. Δεν μην λέμε τώρα τα πέναλτι, τα έχω όλα εδώ πέρα και πώς πέφτει, ποιος πάει. Ποιο εκτέλεσε ο Pickford? Ο Pickford εκτελεί. Το πέμπτο. Το 1, 2, 3, 4, 5. Το πέμπτο. Πέμπτο, ναι. Βγάζει τα γάντια. Σωστός. Βγάζει τα γάντια και εκτελεί τούβλο τέρμα αριστερά σε ενδιάμεσο ύψος. Εντάξει. Ο κίπερ πέφτει λάθος. Κάτω αριστερά η μπάλα, δεξιά πέφτει ο Ζόμερ, ο γκολκίπερ της München Gladbach. Στη συνέχεια ισοφαρίζει ο Σερ, ο Στόπερ, σε 5-5. Μετά ο Έρικ Ντάιερ κάνει το 5-6. Χάνει άλλο. Και χάνει ο Ντρίμιτς, φαίνεται, το λέω αυτός, παραμιλάω εκεί στο προπό που το έβλεπα, λέω δεν το χάνει αυτός, δεν το χάνει. Μου λέει ένας κύριος, γιατί αγόρι μου το λες αυτό, λέω θα δεις, δεν το χάνει αυτός. Δεν το χάνει αυτός. Ο άλλος δεν κατάλαβε καν χαμπάρι τι είμαι εγώ, τι ρόλο παίζω. Λέω αυτός δεν το χάνει με τίποτα. Λέει, σε ξεφτέλησε. Το χάσε. Λέω, ξέρεις τι στεναχωριά έχω τώρα εγώ, λέω κύριε εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, απέκρουσε το πέναλτι του Ντρίμιτς ο Pickford με τα δύο χέρια. Κέτρελη εκτείναξη και πάει με τα δύο χέρια. Πολύ σπάνιο αυτό, πάρα πολύ σπάνιο. Όσο σπάσεις με το ένα για να απλωθείς. Αφιερωμένη όλη η παρουσία του Pickford τα τελευταία δύο χρόνια στον Νίκο τον Παοκτσί από τα Γιάννητσά. Νίκο, άντε αγόρι μου. Άντε αγόρι μου. Άντε αγόρι μου που έχει σακωθεί με τον Pickford. Άντε αγόρι μου. Και βγαίνει στον Ζαγόρα πάλι και λέει τον Pickford. Άντε αγόρι μου. Ο Ζαγόρα η Λουλού τι έγινε, δεν μιλάει για NBA τώρα. Ο Ζαγόρα η Λουλού. Τι έγινε, δεν θα πάρει τον καθηγητή να πα του Golden State Warriors. Το άκουσα. Παναγιώτη, τέλο το πήρανε. Ή ακόμη μία. Τρία, έλα, μία νίκη θέλουμε. Μία νίκη ακόμη νίκη θέλουμε. Τι έγινε, έμεινε μόνο και δεν μπορεί το παλικάρι. Ο Στέφανο Μαματζιόλα του Golden State. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί μόνο του. Θέλει και του άλλου δύο. Για ποιον θα πρωτοπιάσει. Αχ, τι γίνεται. Ένα-τρία. Αυτοί του κάνουν και καλαμπούρια στην κανονική περίοδο, φίλε. Το Τόροντο. Παίζουν και άμυνα, είναι καλά. Καλά, πε τώρα εκεί στην κανονική, εντάξει. Εδώ και είναι. Εντάξει, αν παίζανε πλήρε, με παίζανε και Ντουράν και τα λοιπά. Εντάξει, πολύ δύσκολα, ρε φίλε. Αλλά να το 3-1. Τρέξε τώρα με την πλάτη στον τοίχο. Αυτό ο Έλληνα που έχουν. Μέσα στου λύκου του Οντάριο. Αυτό ο Έλληνα που έχουν είναι καλό. Ποιο Έλληνα. Δεν έχω δει καθόλου. Ποιο Έλληνα. Οι Ράπτορ. Δεν έχουν Έλληνα, ρε θέμα. Ένα μπαγάσα λέει. Η μπάκα, η μπάκα, η μπάκα. Α, η μπάκα. Νόμιζα μπαγάσα. Μπαγάσα. Ναι. Ο οποίος είναι κολόνα. Νόμιζα Έλληνας με μπάκα. Πυλώνας του Τωρόντο, της μπασκετικής ομάδας του Τωρόντο. Νόμιζα Έλληνας με μπάκα. Και μπαγάσας. Και λέω, ναι, γι' αυτό. Εντάξει. Παιδιά, ναι. Επειδή δεν καλεί κανείς. Κανείς, δεν τους ενδιαφέρει να μιλήσω μαζί μας. Μένουν 4-5 λεπτά. Προλαβαίνει ένας να βγει πριν το διάλειμμα. Έχουμε τώρα και άλλα, μην τα καίμε, και άλλα θέματα. Και τσιτσιπά, έχουμε και τένις. Τόσο τι παίζει ακόμα, 5 ώρες παίζανε. Πάλι δεύτερο βγήκε, ούτε εκεί. Ποιος δεν κέρδισε, ο Ρουμάνος τενίστας του Λουτσέσκου. Ποιος δεν κέρδισε εκεί. Όχι, ρε, από τον τέτοιον αποκλείστη. Βερντάσκο. Από τον Βάβρινκα. Τον Ελβετό. Φάμπρικα. Το έβλεπα αυτό, το είδα ναι. Σχεδόν όλο. Σχεδόν όλο. Πέντε ώρες λέει πέσανε. Ναι. Είδα εγώ 2,5 ώρες κάπου εκεί. Ναι. Από αυτόν αποκλείστηκε. Φίλε, αν είσαι μέσα στο γήπεδο πρέπει να πολύ ώρα το τένις. Φυσικά. Γραμμή. Πάμε γραμμή. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Περιμένω πελάτη. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Νταλή, καλή εβδομάδα ο παδός του ΠΑΟΚ. Να δω γιατί θα μιλήσει σήμερα. Τι να μιλήσω, ρε φίλε. Μεγάλος Φερνάντο Σάντος. Πήγε περπατώντας. Εμετός. Πήρε το κυπελάκι. Εμετός. 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 Δεν λες που πήρε την πιο loser εθνική. Ποιοτική εθνική. Μετά και την έκανε να παίρνει τους. Αυτό δεν το λες. Εμετός. Δεν λες που έστειλε την Ελλάδα σε Μουντιάλ και με καλές εμφανίσεις στο Μουντιάλ και στο Euro περασμένη στην επόμενη φάση. Α, μια μικρή παρένθεση. Όταν παρουσίαζε τον Σάντος ο Βόγλης, είπε για τις δύο περάσματά του από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και την Εθνική Ελλάδος. Έπρεπε να πει για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θες τη σλαμά στην Αγγλία. Πάρε στην Εθνική τον Σάντος. Πάρε να δεις καλά χαΐρι. Ωραία, τι έχει να γίνει. Εντάξει, τώρα για τον Άγγελο δεν θα μιλήσω, ποτέ δεν ήμουν αγγελόσκυλο. Κάνει μικροπολιτική και ο Άγγελος, δυστυχώς. Δηλαδή, αυτό ανέλησε το έτσι μισό λεπτό. Εντάξει, δηλαδή μια νορμάλ εντεκάδα θα ήταν να παίξει με Μανολάβο Παπασταθόπουλο δεξιά, δεν ξέρω γιατί για ποιο λόγο δεν είναι στον Μπακάκης, αλλά αν δεν υπήρχε Μπακάκης για κάποιο λόγο αν είναι τραυματίας
πρέπει το επόμενο κανονικό σου μπακ δεξί είναι ο Κίτσιο. Έτσι. Ναι, πλάκα, πλάκα. Αριστερά ο Στάφη, κορφή θα παίξει ο Κουλούρης εννοείται, όχι με κανένα το φουρτούνι Κριστιάνο Ρονάλντο. Το κέντρο θέλει καθώς σίγουρα το Σάμαρι. Κάτσε, κάτσε λίγο για το φουρτούνι, επειδή το λες λίγο ηρωνικά, κατάλαβα. Ο Φορτούνης είναι ο Φορτούνης. Ναι. Το σκότωσε το παιδί. Τον έβαλε να κυνηγάει μπαλιές από τον ουρανό με Μπονούτσι και Κελίνη πίσω. Το ξεφτέλησε. Τον αυτό σου λέω, δεν είναι Χριστιανό Ρονάλντο να μπορεί να το βάλει εκεί. Ναι. Καλά, ούτε ο Ρονάλντο. Μα και ο Ρονάλντο δεν παίζει έτσι. Ο Ρονάλντο παίζει κορφή όμως. Ο Φορτούνης δεν μπορεί να παίξει. Αλλιώς κορυφή παίζει. Βάλε μου και εμένα Μπερνάρντο Σίλβα δεξιά και εγώ σου παίζω κορυφή στην ηλικία που είμαι τώρα. Έπρεπε να έχει το Σάμαρι στο κέντρο. Μαζί με τον Ζέκα Σακόφτη. Σωστό, ωραία τα λέω. Αριστερά Λάμπρου, κορφή Κουλούρη, πίσω Φορτούνη από τον Κουλούρη. Αυτό. Χωρίς εξτρέμ έπαιζες, χωρίς δεξί μπακ έπαιζες. Μόνο και μόνο για να μην σε πει κανένας. Ότι παίρνεις του ΠΑΟΚ. Να παίρνεις του ΠΑΟΚ τα παιδιά και τα βάζεις. Κατάλαβες. Τον Λιμνιό δεν τον έπαιρνα ούτε με ρουκετόσφαιρες. Ναι, το Λάμπρου, το Λάμπρου, το Λάμπρου που τον πάω, δεν τον έχω δει καθόλου. Δεν τον έχω, είδα δύο λεπτά φέτος. Τον Κολοβό, το Κολοβό σε έδωξε τόσα παιχνίδια, έπαιξες Μάριε. Α, δεν ξέρω, δεν το έχω σκαλίξει με τον Κολοβό. Εγώ βασικά, α, δεν το... περίμενε, στη Βοσνία που μπήκε αλλαγή, το είπα εδώ την επόμενη μέρα. Λέει, βάλε, περνάει ο Κολοβός, τον είχε ξεχάσει. Το είπα εδώ, από το θυμάσαι την επόμενη μέρα. Στο χί που τον είχε ξεχάσει. Ναι. Έπαιξε 5 παιχνίδια στο Κυπριακό πρωτάθλημα, φίλε. Έτσι και 3 παιχνίδια στη Βίλεμ, στη Β' Ολλανδίας. Mm. Εκεί που ο Λάμπρου στην Αλφα Ολλανδίας έβαλε 8 γκολ 10 assist. Δεν παίρνεις τον Λάμπρου που τον έχεις παραπεταμένο, δεν παίρνεις τον Λιμνιό. Τον Κουλούρη δεν τον έχει καθόλου. Δεν τον έχει καθόλου τον Κουλούρη. Μιλάς λίγο πάω, κοίτα στο πάγκο. Όχι. Ναι. Τον πάγκο τον έβαλε. Μιλάς λίγο όταν, πάω. Όταν έχανες 3-0 ποιον έβαλε ρε φίλε, τον Μπακασέτα. Θα τρελαθούμε. Ναι, εντάξει, τότε είπα. Πες μου ένα παιχνίδι της ΑΕΚ φέτος του Μπακασέτα που έπαιξε. Που έκανε παιχνιδάρα να πεις ένα βρέθο. Ο Μπακασέτας δεν πρέπει να υπάρχει στο ποδόσφαιρο γενικά. Το παιδί να κάνει κάτι άλλο. Να ανοίξει ένα... Ναι, αλλά στην εθνική μπήκε πάλι. Μια καντίνα, ένα σαλεπιτζίδικο, κάτι άλλο. Δεν... Βολέψου τώρα με το τρίμπαλο. Και είσαι και τυχερός που δεν έφαγες κανένα τρίμπαλο τετράμπαλο από την Τουρκία. Το μάτς στην Τουρκία ήταν το μάτς για 4-5-0 το λιγότερο. Το λιγότερο. Ναι. Και με την Ιταλία τόσο και ήταν. Προχθές, και προχθές είναι για 0-5-0-6 εννοείται. Ναι. Και έβγαλε ο Μπάρκας, καλά να είναι το παιδί, και έβγαλε ο Μπάρκας να πούμε 4-5. Σωστό. Έτσι και έμεινε το σκορ χαμηλά. Σωστό. Γιατί ρε Άγγελε κάνεις αυτή την πολιτική. Ποιοι βγες και πέτα, ποιοι σε πιέζονται, μετά λες. Ναι. Ποιοι μανατζαρείς ρόχου τους παίκτες εκεί πέρα. Ζούμε ιστορικές στιγμές. Συμφωνείς για 1,5 λεπτό με ασλαμά εδώ πέρα, φοβερό πράγμα. Ναι, εντάξει τι. Ωραία. Πάμε επόμενη γραμμή, Νταλή, επειδή περιμένει κι άλλος. Νταλή, έχουμε κι άλλο. Πάμε να βγει κι άλλος. Καλημέρα, να σκαλά. Ωραία παρουσία, Νταλή, σήμερα. Πολύ ωραία παρουσία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Αποστόλη. Καλή παιδιά. Καλά, παλικάρι. Βαρόνος και η ναυαρχίδα της προπαγάνδας του Μαρινάκη εντός των τυχών. Λείπει σήμερα. Βαρόνος. Είναι... Έχει... Δε... Να... Επειδή ρώτησα και άλλος κόσμος, είναι καλά ο Χρυσανθός, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι καλά. Έχει δύο Αγίου Πνεύματος γιορτάζει. Απλά είναι στο συνεργείο εδώ και 5 μέρες. Του Μαρινάκη είναι. Μας είπε για τη ΣΕΚΑΠ, μιλήσατε καθόλου για τη ΣΕΚΑΠ, παιδιά. Το ανέφερα πριν από λίγο, περιμένω να έρθει ο Χρήστατος αύριο. Έκανε σημαία την Παρασκευή, μιλήσατε καθόλου για αυτό το θέμα. Τι έκανε την Παρασκευή? Σημαία, δύο ώρες ούρλιαζε για τη ΣΕΚΑΠ. Στην εκπομπή του, στην εκπομπή του. Τον περιμένω αύριο, γιατί εδώ υπάρχει πολύ ψωμί στο θέμα. Υπάρχει πολύ ψωμί στο θέμα, ναι. Να μας πει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της ΣΕΚΑΠ εδώ και 14 μήνες και πώς είναι φέτος για το Σαββίδι αυτό το πράγμα. Να μας εξηγήσει δηλαδή εδώ και 14 μήνες μια εταιρεία που ανήκει σε άλλον πώς εμπλέκεται το Σαββίδι σε αυτό. Αύριο να μας το πει αυτό το πράγμα. Ναι, μου επιτρέπεις. Πολύ απλοϊκή η σκέψη σου. Και δεν είσαι τέτοιος. Ναι, πολύ απλοϊκή η σκέψη σου. Μπορεί να εμπλέκεται πώς. Πολύ απλοϊκή η σκέψη. Αυτή τη στιγμή σε κάπου ανήκει σε Ιάπωνες. Εδώ και 14 ναι. Μήνες. Εσύ τώρα τι τραγουδάς δεν καταλαβαίνω. Ειλικρινά σου μιλάω δεν καταλαβαίνω. Πώς πουλήθηκε, τι παρασκήνιο, τι υπάρχει, με τι συνθήκες, πώς χιλιάδιο δεν έτσι. Αλλά, το πιάζαν κότσο το σαββίδι. Τα ξέρεις αυτά όλα. Μα δεν τα ξέρω. Ακριβώς. Εγώ δεν τα ξέρω. Αποστολή, εσύ τα ξέρεις. Τα ξέρεις εσύ εκεί στο Μπέρμιγχαμ. Δηλαδή τώρα τι μου λες. Θα καταλήξουμε δηλαδή σε 30 υποθέσεις εργασίας μόνο και μόνο για να βγάλουμε το συμπέρασμα που θέλουμε. Άρα αύριο ο καλός δημοσιογράφος και ρεπόρτερ
Χρήστατος Σαλτίδης θα είναι εδώ για να ρίξει φως στο τούνελ. Θα αγνοήσουμε λοιπόν τα προφανή γεγονότα που λένε ότι η ΣΕΚΑ πουλήθηκε, θα τα αγνοήσουμε τελείως και θα καταφύγουμε σε εικασίες. Προκειμένου να βγάλουμε το συμπέρασμα που θέλουμε. Αυτό μου λες. Μπράβο, Αποστόλη. Πάρα πολύ καλό σου σήμερα. Ωραίος. Πάμε τώρα στα του φωστά της Εθνικής Ελλάδος. Ναι. Επειδή όλοι γνωρίζουν πόσο ΠΑΟΚτής είναι ο Αναστασιάδης, έχει φτάσει να συμπεριφέρεται ως ο μεγαλύτερος αντιπαοκτής που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ της Εθνικής. Για να μην το πούνε ότι παίρνει παίκτες του ΠΑΟΚ στην δεκάδα. Πέστε μου σε ποια άλλη χώρα, εάν ο Ολυμπιακός είχε στην 18άδα του το Λιμιό, τον Λάμπρου, τον καλύτερο ψηφισμένο τερματοφύλακα της Super League, τον Πασχαλάκη, και τον πρώτο σκόρερ, τον Κουλούρη, και τον Μπέλκα. Α, θα γίνει ο Φουρτούνης εκεί πέρα. Καλά στον Μπέλκα. Και αυτοί οι παίκτες δεν παίζανε ποτέ, πόσα τάγκς θα είχαν κατέβει στο Ολυμπιακό στάδιο χθες. Είσαι απολαυστικό σήμερα. Πείτε μου εσείς. Το έχεις δίκιο. Πείτε μου εσείς, γιατί αυτή η γελιότητα με αυτόν τον άνθρωπο από χθες. Μιλάμε, έχω σκάσει από τα νεύρα μου, έτσι. Σοβαρά σου μιλάω. Εγώ δεν σκάω καθόλου, ας μην παίξει κανείς. Σοβαρά σου μιλάω, έχω σκάσει από τα νεύρα μου. Με την ηλικιότητα που πήγε και παρέταξε. Πρέπει να είσαι ο μόνος ΠΑΟΚτσής ο οποίος χαλάστηκε τόσο πολύ. Σε παραδέχομαι. Φίλε, άκουσε με να σε πω, δεν θα χαλιόμουν εάν οι παίκτες μου δεν χαλιόντουσαν. Από τη στιγμή που οι παίκτες μου γουστάρουν να παίξουν εθνική και από τη στιγμή που οι παίκτες μου στεναχωριούνται όταν βλέπουν ότι τους αδικούν μέσα στα μούτρα τους, εμένα οχθεί και εμένα τότε. Συγγνώμη, τι έδειξε ο Λάμπρος στεναχώρια, το έμαθες τι, δεν κατάλαβα τι έγινε. Ο Πασχαλάκης έδειξε στεναχώρια. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο Κουλούρης πρώτο σκόρερ δεν περίμενε να παίξει. Κάτσε, περίμενε λίγο. Με αυτή τη λογική προφανώς μπορεί να στεναχωριέται και επειδή τον παίρνουν και στον ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ, Μάρια, πράγματα έχουν τα όρια του. Χρεώθηκε ο Αναστασιάδης ως επιλογή ΠΑΟΚ και παίζει ότι έχει κάνει την εθνική Αθηνών και περιχώρων. Αυτό έχει κάνει. Για να μην το κατηγορήσουν ότι είναι ΠΑΟΚτσής. Ναι. Έχει βάλει στην άκρη την αξιοκρατία, έχει βάλει στην άκρη το ποιος αξίζει να παίζει και παρατάσσει μια ηλικιότητα, μια τέλος πάντων. Άιντε. Άντε, στο καλό. Στο καλό. Σε λατρεύουμε, Αποστόλη. Ναι. Φιλιά στα Midlands, φιλιά στο Birmingham, φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Αυτά, θα πάμε σε break. Πάμε να έχουμε χρόνο. Δύο διπλές προσκλησούλες. Στείλε τώρα που γυρίζει. Μαρίζα Ρίζου απόψε στη Μονή Λαζαριστών σε κομμάτια όπως αυτό με το οποίο θα μπούμε μετά. Όχι τώρα, μετά. Ωραία. Και Παναγιώτη, το quiz μου. Quiz. Ποιος ήταν ο μηταράς καλαθοσφαιριστής της Εθνικής Ιταλίας στο Ευρωμπάσκετ του 87, όπου σαν σήμερα το 1987 τους κερδίσαμε στον προημιτελικό με 90-78. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54-526. Σε ένα τεταρτάκι θα κάνουμε την κλήρωση γυαλιά ηλίου Ιωράσεως από τα Opticon Express. Μηταράς παντζάρι μύτη, έτσι. Yeah. Όχι αυτή η ρωμαϊκή που λέμε. Παντζάρι μύτη. Έπαιξε επί χρόνια στην Εθνική Ιταλίας. Έχει βρεθεί ούκο λίγες φορές αντιμέτωπος ελληνικών συλλόγων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Break και επιστρέφουμε. Φίλε, ψήνομαι να πάω απόψε. Μονή Λαζαριστών. Ψήνομαι, ειλικρινά. Λοιπόν, σε κομμάτια σαν κι αυτά. Η Μαρίζα Ρίζου απόψε στη Μονή Λαζαριστών. Δύο διπλές προσκλησούλες. Το κουιζάκι του ΠΑΠ τρέχει. Ψάχνουμε να βρούμε τον Ιταλό μπαστεμπολίστα με την τεράστια μύτη της Εθνικής Ιταλίας που σαν σήμερα ιτήθηκε από την Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ του 1987. Έτσι, απλό είναι το κουιζάκι. Μύτη όχι ρωμαϊκή, όχι του Κέσσαρα, μύτη παντζάρι. Απαντάς το επώνυμό του θέλουμε, το ονοματεπώνυμό σου και μπαίνεις για γυαλιά. Ηλίου ή Οράσεως από το Opticon Express. Και για την Μαρίζα Ρίζου απλά γράφεις live Ρίζου. Να πούμε κάτι, FM και ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526, έτσι, 54526. Αυτές τις μέρες θα δίνουμε και προσκλήσεις για το τεράστιο live, μάλλον η κορυφαία λαϊβίστικη βραδιά για την Θεσσαλονίκη τη Φτωχομάνα, φέτος. Στο Fix Open Air την ερχόμενη Τρίτη, Clutch, Black Rebel Motorcycle Club και Planet of Zeus. Δεν σχολιάζω, τεράστια βραδιά με δύο καρά αμερικάνικες μπαντάρες και μία αθηνέζικη που είναι πιο αμερικάνικη από τις αμερικάνικες. Θα πάμε στον ακροατή που περιμένει. Ο 509 στέλνει μήνυμα ύμνο. Μήπως ο Άγγελος είναι πονηρός και έκανε ό,τι έκανε για να τον παρακαλάνε και οι Αθηναίοι να βάλει παίκτες του ΠΑΟΚ. 509, μου επιτρέπεις να σου πω ότι σε αγαπάω. Σε αγαπάω. Πάμε στη γραμμή 2310-287-888. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Δεν πειράζει. Τι έκανε. Τώρα, επόμενος. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, Μάριε. Ναι, Νταλή. Έχεις... Ναι, Νταλή. Ναι. Έχεις μισό λεπτό. Ακριβώς μισό λεπτό. Έχεις δίκιο να μην θες να μιλήσουμε για τη ΣΕΚΑ όταν είναι ο Χρήστατος εκεί πέρα. Γιατί δεν είμαι... Δεν το ξέρω το θέμα.
Δεν το ξέρω. Ναι, γιατί ο Χρήστος όταν εκεί πέρα δεν αφήσει κανένα να μιλήσει. Θα πει τα δικά του, τις δικές του μπουρδες, αυτά που το συμφέρουν. Ναι. Έτσι. Να αποκρύψει όλη την πραγματικότητα φυσικά και εκεί που γράφει. Ναι. Ωραία. Και να πει τα πράγματα όπως θέλουν. Ωραία, Νταλή. Έγινε. Έτσι. Αύριο πάρε. Αύριο πάρε το θέμα με το Χρήσταθο. Δεν, αν δεν το ξέρω, πώς θα το πω, δεν το ξέρω το θέμα. Και αύριο μέρα είναι Ιταλή, τι αγώνες. Άσε που δεν μου, να σου πω κάτι άλλο, να σου πω κάτι άλλο. Δεν μου αρέσει σαν θέμα, ποιος κόσμος το ξέρει, εσύ, εσύ. Γιατί να μην το ξέρω. Εσύ. Ο Χρήστας δεν το ξέρει, ο Χρήστας δεν το ξέρει. Ωραία, να είναι και ο άλλος που θα κάνει αντίλογο. Αντίλογο δεν κάνει ο Χρήστας, αυτό σου λέω. Εδώ πέρα, να κάνει εδώ πέρα ανοίγαμε γραμμές και βγαίνανε δικαστικές αποφάσεις από τον κόσμο και τον Μαρινάκη. Πώς, και δεν το δεχόμουν. Πώς θα γίνει τώρα, μας κυνηγήσουνε. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό δρόμο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τα. Καλημέρα, αδερφέ, ωραία φωνή, νησταλέα, θεσσαλονικιώτικη. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, παλικάρι. Μπίλης από Γουρουνία, καιρό έχουμε να τα πούμε. Μπίλης από Γουρουνία. Ναι, από ποια πόλη θύμισέ μου, της Γερμανίας. Βρέμι. Στουτγκάρδη. Από Στουτγκάρδη. Γεια σου, Ντεμπίλ Γίγαντα. Και ο παδός του ΠΑΟ. Του μεγάλου αίτη του. Ναι. Αίτη του πρωταθλητή. Το βέβαια δεν χρειάζεται, θα λες και το ΠΑΟ. Ναι. Λοιπόν, πήρα, και είχαμε τα πούμε, πήρα τηλέφωνο για να συνετήσω, Μάρια. Να με συνετήσω. Γιατί σε ένα παράλληλο σύμπαν που θα έπαιρνε, που ποτέ δεν θα συμβεί, η Manchester United ένα αίτη του πρωτάθλημα, θα μας έλεγε σήμερα. Αδύνατο ο Αγγελότη να μην βάλει ο αντίστοιχος Southgate, να μην πάρει το Lingard που έχει 11 assist και 7 goal, ξέρω εγώ. Θα μας έλεγες, είναι αδύνατο να μην πάρει τον ατρόμητο United, τον Lingard, τον Rashford, τον αντίστοιχο Κουλούρη, ξέρω εγώ, που έχει βάλει 21 goal. Θα μας έχεις βγάλει, αν ο εμετός Παύλα Καρβουζάς Southgate είχε πάρει τέτοια τρόπαια όπως Euro και Nations League με την Αγγλία, θα μας την είχες βγάλει Northgate, μη σε πω και Westgate. Δηλαδή, θέλω να διαφωνήσω και δεν μ' αφήνεις. Φτάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, έλεος. Θα μας έλεγες για τον Πασχαλάκη Pickford να πούμε ότι είναι ο Super Keeper. Ναι, Keeper, ναι, Super Keeper. Κατάλαβες. Αν ο Πασχαλάκης εκτελέσει τέτοιο πέναλτι όπως ο Πίκφορντ. Ζήτησε από τον Ρασβάλλον και δεν τον άφηνε, ρε φίλε. Μα δεν τον άφησε, ρε. Δεν τον άφησε, ρε. Δεν τον είχε εκτελέσει τα πουλιά. Ο άλλος τον έβαλε. Όχι τον άφησε. Γιατί η ομάδα δεν είναι τσίρκο, ασλάμα. Ακόμα και στη Φιέστα ήμασταν κύριοι. Τώρα όσο για τη ΣΕΚΑΠ. Και κάτι για τον Κουλούρη σοβαρά. Για τον Κουλούρη κάτι σοβαρά. Είσαι απολαυστικό. Δεν υπάρχει. Είσαι απολαυστικό, δεν υπάρχει. Υποκλίνομαι. Κάτι για τον Κουλούρη. Είναι κλασικό θέμα. Στις εθνικές ομάδες, εδώ και αιώνες, χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Αγγλία το 66, όταν ο σχορεμένος ο Ράμσεϊ δεν έβαζε ποιον, τον Τζίμι Γκρίβς, τον πρώτο σκόρερ της Τότεναμ και της Αγγλίας. Είναι κλασικό παράδειγμα αυτό. Η εθνική Ολλανδίας, τι έλεγα στον Παναγιώτη εδώ πέρα πριν, τι είπα πριν πέντε μήνες, ναι, για κάποιο ποδοσφαιριστή. Ο Ντε Γιόνγκ, ναι. Θα με θυμηθείς, ναι. Ενδεκάδα Ολλανδία ποτέ. Ναι. Και, χθες με το ζόρι αναγκαστικά τον βάζει στο 87 που θέλει γκολ και αναγκαστικά βάζει το 9. Είναι κλασικό αυτό. Δεν μου λέει κάτι ότι ο Κουλούρης είναι κλασικό εννιάρι. Δεν σε λέω ότι ο Κουλούρης πρέπει να πάρει φανέλα βασικού γιατί έκανε μια καλή σεζόν. Εγώ σου λέω ότι απλά πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες του. Σίγουρα. Βλέπεις ότι είσαι 0-3 πίσω και δεν το βάζεις μέσα. Δεν καταλαβαίνω. Αλλά είναι κλασικό. Δεν έπρεπε να το ξεκινήσει για μένα. Εντάξει, είναι κλασικό αυτό. Ναι. Ο Μπλίσετ, α πούμε, όταν βγήκε πρώτος χώρος στην Αγγλία, ο Λούθερ Μπλίσετ ο Μαύρος. Με Watford. Με την Watford και πήγε μετά στη Μίλαν. Ιβέκο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Μπλίσετ έπαιξε ή ένα ή δύο παιχνίδια. Εθνική Αγγλία. Τον ξελάς πολλομπάρ. Ναι, ο Κουλούρης ακόμα δεν έπαιξε τένα ούτε δύο. Ναι, καλά ο Κουλούρης. Δηλαδή εντάξει, τον δίνει την ευκαιρία ρε φίλε, αφού είναι σκύλος θα σκυλιάσει. Έχεις δίκιο. Ο Πέλκας ξέρω εγώ δεν έπρεπε να πάρει την ευκαιρία στο κέντρο, αφού έχει το Βεράτι που είναι πολύ γρήγορο. Και κάνε τώρα τον δικηγόρο υπεράσπισης του Ιβάν για τη ΣΕΚΑΠ. Ποια κάνε τώρα. Δεν θα κάνω τον δικηγόρο περάσπιση, ούτε θα πω κάτι για τον Χρήσταθο, γιατί δεν είναι και ο Χρήσταθος για να κάνουμε αυτό τον αντίλογο που είπες. Δεν είναι και σωστό αυτό, δεν είναι και σωστό, ναι. Δεν είναι προπαγάνδα, αλλά αυτό που κάνει ο Χρήσταθος είναι προπαγάνδα. Να το λες μπουρδολόγο, ενώ δεν είναι εδώ, να το λες μπουρδολόγο. Όχι, δεν το λέω μπουρδολόγο, αλλά δεν θα πω τίποτα για αυτόν. Εγώ θα σου πω το άλλο, ότι γιατί σε κάπου μιλάνε, γιατί είναι όλοι εδώ πέρα, δεν κρύβεται κανένας. Ας βγουν αυτοί οι μάρτυρες που κρύφτηκαν 2 μέτρα σε κάτι κουτιά κάτω από το χώμα, να μας πούν τι έγινε με τον Μαρινάκη και τον Ουρένα. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα, Μπίλη. Φιλιά στην Γουρουνία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία που κυλάει, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Α, μουσικούλα, μουσικούλα. Μέχρι να πάρει κάποιος. Καλημέρα στον φίλο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, Τακινάρντι. Ακόμη πανηγυρίζει τον θρίαμβο της Εθνικής Ιταλίας με 0-3 ο Τακινάρντι, εχθρός της Ελλάδας. Τι πράγμα τέτοια, τι πράγμα! Κατοχή. Ταχύτητα από την Ιταλία, δηλαδή. Κατοχή είπε ή ταχύτητα, Παναγιώτη. Κατοχή, άκουσα. Κατοχή είπε ή. Ταχύτητα γίνανε κάτω, ρε παιδί μου. Ταχύτητα. 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 Η Ιταλία. Ναι, μπράβο στον Άγγελο, φυσικά. Με σιώβα. Στη μεσαία γραμμή θα φαίνονται ταχύτητα. Εσύ προσωπικά με τη. Επειδή είσαι εθνική αντίλια φαντικό. Κυρακλής, έπρεπε να ταυτίζεται με τον Παοκτσί, ρε φίλε. Ο Παοκτσί πήγαινε με τον Σαββίδη που ήταν στη ΦΑΠΑ εξάκτως ρε σπαθμίδια και γενικά έχει δει τραγωδίες και τραγωδίες και μπάσκετ με τρίποτα για να έχει ξέρω εγώ τρεφτά δεν θέλω να τον απογορώ γιατί μου κάνεις τρεθωμένος ρε φίλε. Ποιο μένος ρε φίλε, ποιο μένος το διακρίνεις αυτό το πράγμα. Όσο δε για τις ΕΚΑΠ ρε φίλε, σου πουλάω μια εταιρεία με χρέη. Τα χρέη μεταβιβάζονται σε αυτόν που αγοράζει την εταιρεία. Σωστό. Γιατί λέτε για το Σαββίδη ρε φίλε. Εγώ δεν λέω τίποτα, δεν είπε, ούτε ο Παναγιώτης ούτε εγώ. Αύριο θα μάθουμε από τον Τζαλτίδη. Μην έχουμε και προβλήματα. Ούτε ο Παναγιώτης ούτε εγώ είπαμε τίποτα. Ούτε ο Κιώσης. Μου σου δίνω το μπακάλικό μου που χρωστάει, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ΦΠΑ. Χριστό, παλικάρι μου, αν πάει ο Παναγιώτης έτσι. Να μιλήσει για ένα θέμα. Oh, oh, oh. Ενώ είναι αδιάβαστος, έτσι. Θα του πω συγγνώμη, Παναγιώτη, σε παρακαλώ. Σκίσε. Θα φάμε ξύλο. Δηλαδή, λογική αυτό λέει. Έτσι πιστεύω. Και εγώ το ίδιο βέβαια. Άστο. Είναι και επικίνδυνο θέμα. Δεν ξέρουμε συμφωνίες από κάτω τι έχει γίνει. Τι? Για την ένωση των κάτω δεν λες τίποτα. Για τις εφημερίδες, για τα άρθρα, τα πολιτικά. Τέλος πάντων, αυτά δεν τα μελετάς. Μελετάς ό,τι σε συμφέρει και ό,τι θέλεις να διαβάσεις. Την ένωση. Μα θα ενωθεί η Αθήνα όταν λέει ο πρόεδρός σου. Τα Κινάρδη να κάνουμε διάλογο. Όταν ο πρόεδρός σου λέει στόχος μου είναι να διαλύσω το αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Μπράβο. Λογικό δεν είναι να βγει ο άλλος και να πει «Ο άνδρας Αθηναίοι»? Όχι, γιατί τόσα χρόνια αυτοί μαχαιρωνόντουσαν στο ηλεκτρικό όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ενώ όταν κατεβαίνανε οι λεγόμενοι, συγγνώμη, εισαγωγικά το λέω βούλγαρο. Ναι, κατάλαβα, σωστό, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα. Κατάλαβε, ενωνόντουσαν και τα παπάκια ήταν στα 200 μέτρα μεταξύ τους απέναντι τώρα πέρσι. Μάλιστα. Σε ύμνησα, επειδή περιμένει κι άλλος, σε ύμνησα στο Ζαγόρα προχθές ως τον μόνο κουλουρτζή που δεν έχω δει να κερνάει κουλούρι σε γκόμενα, σε κεντρικό σημείο της πόλης, για να βγάλει γκόμενα. Επόμενη γραμμή, καλή. Και τελευταία, δες του 494. Ναι, ναι, πάλι. Καλημέρα. Hello. Χόρσε! Καλημέρα. Α, ο... Καλημέρα, Ανδρέας, ο παδός του ΠΑΟΚ από την Νέα Υόρκη. Good morning to the new Apple. Γεια σας, Παναγιώτη ΠΑΟΚΑΡΑ, για να μην πάρουν και κανέναν. Αρχίου πήραμε το double εμείς, για ήτηση. Αν μην πάρει κανέναν. Κανέναν. Αν μην πάρει κανέναν. Μην πάρει μη χτύπησε καραποδαράκι. Ρε, μην πάρουν κανέναν. Κάνε και έτσι έξω στο πάγκο. Μεγάλε, καλά δεν λέω. Πολύ καλά τα λες. Εγώ ξέρω ότι οι ομογενείς της Αμερικής αγαπάνε την εθνική ομάδα. Λυπάμαι για σένα, Ντρέα. Ποια εθνική με αγαπάμε, ρε. Εγώ είμαι εποχή Παναγούλια. Επί 40 χρόνια. Παναγουλιάσαμε. Της Αμερικής και χάζω μάλλον. Εποχή Παναγούλια τώρα. Εποχή Παναγούλια ποια, περίμενε. Η πρώτη. Η πρώτη ή η δεύτερη. Ποια Παναγούλια. Η πρώτη. Το 1980. Του 80 είσαι. Του 80. Τι μιλάς ρε εσύ εκεί, πάω κάρα ρε εσύ εκεί μιλάς. Που ήσαν στην Αγιώτη πηγαίνα στη σκοτέκ και χορεύανε. Τι χαζά, τα ξέχασα. Αυτό είναι η δεύτερη περίοδος. Τα έχεις μπερδέψει. Τα έχεις μπερδέψει. Ρε άσυ πάω κάρα, να μην πάρουν κανένα Παναγιώτη. Έτσι, 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 αυτά να λες εσύ. Πέσα στην ομογένεια, το ξέρει. Μην πάρουν τίποτα πόδια τους. Δεν σε συμφέρει. Γίνονται γνωστοί διεθνείς και ανεβαίνεις στο χρηματιστήριο. Ζητάς πιο πολλά λεφτά, ξύπνα. Θα πάρουμε λίγα. Δεν θέλουμε να πιάσουμε κότσο τον κόσμο. Μην πάει ο Πασκαλάκης τίποτα. Αυτό θέλω εγώ. Γεια σου. Τι να πάτε, θα ξαπλώσει καλοκαίρι. Στο καλό. Καλημέρα. Φιλιά στο Big Apple. So big anyone can have a bite. Ο 4-4 λέει παίκτης. Coach, να κάνουμε διάλειμμα για νερό. Άγγελος. Γιατί ρε, ρέγκα έφαγες. Υπογραφή Γιάννης, you will never walk alone. Τεράστιο μήνυμα. Γεμάτο σιγουριά ο 369, Γιώργος Χατζηγεωργίου λέει, ο Ιταλός που ψάχνετε είναι ο Αντωνέλο Ρίβα. Λάθος κάνεις. Ρε εσύ, τον θυμάσαι καλά τον Αντωνέλο Ρίβα? Άκου ποιος είναι ο παίκτης, άκου. Είναι ο Βάλτερ Μανίφικο. Έτσι. Που πέρασε την πιο... μεγαλύτερη καλή, 16-17 χρόνια, στη Σκαβολίνη Πέζαρο, έτσι. Μπράβο. Θυμάσαι Σκαβολίνη Πέζαρο και Βάλτερ Μανίφικο. Πέζαρο δεν είναι, παραγγείο προφέρετε. Πέζαρο. Πέζαρο, ναι. Σκαβολίνη Πέζαρο. Βάλτερ Μανίφικο, θα κάνουμε τώρα σε λίγο την κληροσούλα. Σήμερα ήταν πικάντικο quiz. Α, τεράστιο.
είσαι κάτι από αυτά που λατρεύω. Οφείλω να ημνήσω. Οφείλω να ημνήσω. Νικητής είναι ο 617, ο που απάντησε Βάλτερ Μανίφικος, Σκαβολίνη Πέζαρο. Από τις 12 απαντήσεις που ήταν. Ονοματεπώνυμο. Δεν είναι, θα τον βρει Μαριλής. 617, εκτός αν δεν θες γυαλιά. Αν δεν θες γυαλιά, θα ειδοποιήσουμε κάποιον από τους άλλους. Έτσι. Έτσι. Ας πούμε τον Απόστολο Μπούτα. Ή τον, τον Κυριάκο, τον φίλο, τον 509, να δούμε. Εντάξει. 6-17 θα επικοινωνήσει λίγο μαζί σου η Μαριλής για να πάρει ονοματεπώνυμο. Παιδιά, να βάζει το ονοματεπώνυμο. Πολλές φορές βιάζονται. Ναι. Λοιπόν, πάμε νικητές τώρα. Αυτός που απάντησε η Μενεγκίν. Στείλατε δύο άτομα. Ναι. Δύο σίγουρα, μπορεί και τρεις. Ναι. Ντίνο Μενεγκίν. Ναι. Ο Μενεγκίν έπαιζε εθνική Ιταλία, αλλά δεν ήταν στο Ευρωμπάσκετ. Δεν ήταν σε εκείνο το Ευρωμπάσκετ. Δεν ήταν τότε. Όντως μεγάλη μύτη, ρε παιδί μου. Okay. Μεγάλη, αλλά η μύτη είναι αυτή που λέμε των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Ναι. Έτσι. Αυτή η ρωμαϊκή η μύτη που κάνει εδώ πέρα το κοκαλάκι απάνω την, μια καμπύλη, ας πούμε. Του Μανίφικου είναι παντζάρι. Του Μανίφικου είναι παντζάρι. Πέρα από το ότι όντως βασικά το κουίζ κλείνει στο ότι δεν έπεσε τότε Μενεγκίν. Τέλος. Γιατί μπορεί να πει ο άλλος δε φίλε και αυτός με ταράσει, ναι, γιατί δεν βάζει σε μένα. Σωστά. Σωστό. Η Injection Service είχαμε μαζί μας από όλους 18% τούμπα στον κήπο του καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού τσιφσί και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Μαρίζα Ρίζου πηγαίνουν απόψε η Κυριάκος Ξανθόπουλος 509 και Σωτήρης Βουράκης 937. Σωτήρης Βουράκης 937 και Κυριάκος Ξανθόπουλος 509. Ή αύριο ή μεθαύριο διπλές προσκλήσεις για το ίδιο φεστιβάλ, Λαζαριστές, στον Διάδη Πασχαλίδη. Αν σκάτε, εφόσον σκάτε μύτη προς τα εκεί, πάντε για ένα καφεδάκι ή για ένα ποτό ή για ένα όμορφο πιάτο με κρασάκι στο Bad Habit. Έτσι. Που έχει ανοίξει από τη Μονή απέναντι και λίγο πριν τη Μονή. Μαγαζάρα που αποτελεί τιμή για όλη την πόλη, το εννοώ ξεκάθαρα, και πολύ πολύ άνετα θα μπορούσε να επιβιώσει ακόμη και στα βουπού της Αθήνας, στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Κοσμάς λάτρης του Κάντο Πόση Βικτόρια. Παναγιώτη, χρωστάμε κάτι άλλο? Όχι, απαντήστε, δώσαμε. Τι άλλο? Ναι. Όχι, αυτά. Τέλος, ναι. Ευχαριστούμε από καρδιάς Χρήστο Κιώση που έκανε και σήμερα τα μαγικά του στα DEX και την κονσόλα του Λίμπερο της καρδιάς σου. Διαβάστε, διαβάστε για να αντιμετωπίσετε αύριο την κυτρινό μαύρη λέλαπα που λέγεται Χρύσανθος Τσαλτίδης. Διαβάστε όμως το λιγότερο 8 ώρες σήμερα, όχι 5 και 6, το λιγότερο 8 ώρες. Πανελλήνιες και χαζά. Γιατί αύριο θα έρθει με χατζάρα και με ακλόνητα επιχειρήματα. Και υπηκό. Άντε καλή εβδομάδα να έχουμε, Bloody Rocking Week να έχουμε και καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές.